Λοιπόν, απλώς ο κύριος Μονοκρούσας τελικά δεν μπόρεσε να τα καταφέρει και επειδή έχει μια συνάντηση τελικά δεν θα είναι μαζί μας. Απλώς στο σημείο αυτό να σας πω ότι όλες οι τοποθετήσεις σε επίπεδο βίντεο, σε επίπεδο κειμένου θα αναρτηθούν στο δικό μας site, στο Ναυτεμπορική Conference, στο δεύτερο συνέδριο για το λιανεμπόριο και τα καταναλωτικά προϊόντα. Άρα, οτιδήποτε λοιπόν ενδεχομένως δεν το καλύψατε καλά στα πάνελ ή οτιδήποτε, θα έχετε την δυνατότητα και την ευχέρεια οπουδήποτε να μπορείτε να το δείτε βίντεο είτε σε επίπεδο κειμένου, όπως είπα. Τώρα συνεχίζουμε τη συζήτηση του δεύτερου πάνελ του συνεδρίου μας. Και εδώ πολλά τα θέματα, με κύριο άξονα την αλυσίδα αξίας στο λιανεμπόριο, δηλαδή το τελευταίο κρίκο της αλυσίδας που αρχίζει από την παραγωγή πρώτων υλών, μεταποίηση, διανομή και ολοκληρώνεται με την πώληση των αγαθών στον τελικό καταναλωτή. Καλωσορίζω τους συνομιλητές μας με τη σειρά που κάθονται, αλλά με μια εξαίρεση όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα σας την κυρία Μαρίκα Λάμπρου, η μόνη κυρία στο τραπέζι μας, στο πάνελ. Γι' αυτό δεν πάμε καλά. Τώρα. Τώρα. Είναι κλειστό το μικρόφωνο, αλλά ακούγεται. Λοιπόν, με την κυρία Μαρίκα Λάμπρου, Managing Director, είναι της Καυκάς ΑΕ, που πρόσφατα η κυρία Λάμπρου εντάχθηκε στην οικογένεια της Καυκάς. Σωστά, κυρία Λάμπρου. Με τον κύριο Πόλο Ευμορφίδη, ιδρυτή της Κόκοματ και εμπνευστή μιας μοναδικής φιλοσοφίας που συνδυάζει την ξεκούραση, την αεφορία και τη διάδοση του ελληνικού πνεύματος. Τον κύριο Μιχάλη Καμβίση, στη Coffee Island. Γεια σας, κύριε Καμβίση. Network Development Department, Director της Coffee Island, που από το μικρό παραδοσιακό καφεκοπτίο της Πάτρας έχουν επεκταθεί στο Λονδίνο, στο Καναδά. Σωστά. Βεβαίως, τον κύριο Βασίλη Κουρκίδη. Όλοι τον γνωρίζουμε, αλλά να αναφέρω όπως πρέπει ότι είναι πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ, που έχει θέσει τον εαυτόν του στην υπηρεσία της μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης. Βεβαίως, τον κύριο Αριστοτέλη Παντελιάδη, διευθύνοντα σύμβολο της Μετρό ΑΕΒΕ, τον οποίο τον ευχαριστώ προσωπικά γιατί μας τιμά στα δικά μας συνέδρια. Τον κύριο Γιάννη Σελαλμαζίδη, διευθύνοντα σύμβολο της Practiker, για 10 χρόνια στο τιμόνι της Practiker. Τον κύριο Μιχάλη Τσικνάκη, 22. Πόσο μάλλον 22. Managing Director της Cosmo Sport, στην ομπρέλα της οποίας περιλαμβάνονται φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, με απόλυτη επιτυχία θα έλεγα. Πάντα οι ερωτήσεις μας, όπως σας έχω πει και στο πρώτο πάνελ, είναι σε κύκλους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων και βεβαίως αλυσίδα αξίας στο λιανεμπόριο και τα συστατικά στοιχεία της. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μαρίκα Λάμπρου. Κυρία Λάμπρου, ας αρχίσουμε με το βασικά. Καυκάς. Πώς αντιλαμβάνεστε λοιπόν στην Καυκάς την έννοια της αλυσίδας αξίας στο λιανεμπόριο? Καλημέρα ή καλησπέρα, τέλος πάντων, μάλλον αργά. Αυτό το γνωστό ως value chain για μας έχει μια παραπάνω πολυπλοκότητα από ό,τι για τις περισσότερες εταιρείες. Και θα ήθελα να σταθούμε στα τρία συστατικά της φράσης αλυσίδα, αξία και λιανεμπόριο. Να ξεκινήσω από το τελευταίο για να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Εμείς δεν κάνουμε μόνο λιανεμπόριο. Έχουμε 56 σημεία πώληση σε όλη την Ελλάδα, όπου εξυπηρετούνται από ιδιώτες που θέλουν να πάρουν κάτι, μια λάμπα για το σπίτι τους, μέχρι ηλεκτρολόγοι που έχουν μικρά ή μεγαλύτερα συνεργεία, μέχρι τεχνικές εταιρείες, μέχρι πολύ μεγάλες εταιρείες. Άρα, για μας έχει λίγο διτή σημασία. Το σημείο πώληση μπορεί να είναι σημείο εξυπηρέτηση ενός πελάτη πολλαπλών προφίλ. Το δεύτερο είναι το θέμα της αλυσίδας. Η παραδοσιακή αλυσίδα για πολλούς κλάδους της οικονομίας λέει ότι κάποιος παράγει, μετά κάποιος διανέμει, κάποιος μετά μεταπολεί και πιθανόν βάζει προστιθέμενη αξία. Μπορεί να λέγεται value added reseller ή κάτι άλλο και τέλος απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της λύσης ένας τελικός πελάτης. Συχνά σε διάφορους κλάδους υπάρχει παράκαμψη ενός ή περισσότερων κρίκων. Μπορείς να παράγεις και να πουλήσεις κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή, στον ιδιώτη. Μπορεί δηλαδή να υπερπηδήσεις διάφορα σημεία της αλυσίδας. Και νομίζω αυτό το ζούμε λίγο όλοι μας, όσοι είμαστε στο πάνελ. Και στη δική μας την αγορά επίσης, στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού, είναι πολύ συχνό.
Το τελευταίο για το οποίο θέλω να με επιτρέψετε να δώσω ιδιαίτερο βάρος είναι αυτό που έχει να κάνει με την αξία. Από τις αγορές από τις οποίες προέρχομαι εγώ, που είναι κυρίως η πληροφορική, γιατί τα 20 από τα 30 μου χρόνια εκεί τα έχω περάσει, αξία σημαίνει βάζω κάτι, βάζω θεά ουσία, προσθέτω. Και θα έλεγε κανείς, okay, ένας διανομέας τι έχει παραπάνω να προσθέσει, τι κάνεις, τα παίρνεις από μια πηγή και τα πουλάς σε μια άλλη. Και απλώς πρέπει να έχεις ένα στόκ. Πρέπει να δίνεις μία προσιτή, τέλος πάντων, μία καλή τιμή και that's it, αυτό. Και να έχεις μερικά σημεία πώλησης. Στην Καυκάσου αντιλαμβανόμαστε λίγο διαφορετικά αυτό. Δεν είμαστε δηλαδή ο κλασικός διανομέας. Είμαστε ένας διανομέας που επενδύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο σε εκατοντάδες ώρες εκπαίδευση των ανθρώπων μας. Είμαστε επίσης μια εταιρεία που οτιδήποτε τελευταία λέξη της τεχνολογίας και καινοτομίας υπάρχει. Θέλουμε να το έχουμε, να το καταλαβαίνουμε και να το πουλάμε στους πελάτες μας, να το προωθούμε. Και οι τελευταίες έρευνες επίσημες και ανεπίσημες που κάνουμε λένε ότι ένας από τους πολλούς λόγους, που δεν ξέρω αν θα έχω την ευκαιρία να σας πω παρακάτω, που μας προτιμούν οι πελάτες μας και γι' αυτό μας δίνουν το τεράστιο μερίδιο που έχουμε και τη μεγάλη επίχυση, είναι ότι έχουμε τεχνογνωσία. Μπαίνει μέσα δηλαδή η απλή κυρία που θέλει να πάρει ένα φωτιστικό για την εγγονή της, μέχρι ο μηχανικός που έχει να κάνει ένα πολύ πολύπλοκο έργο σε μια τεράστια τεχνική εταιρεία και ρωτάει και μαθαίνει και συμβουλεύεται. Εκεί είναι η δική μας προστιθέμενη αξία και σε αυτή την αξία επενδύουμε πολύ και βγάζουμε από πάνω μας την σφραγίδα, αν θέλετε, του απλού διανομέα. Είμαστε ένας sophisticated διανομέας. Να μην σας κουράσω άλλο. Μπορώ να μιλάω πολύ ώρα, θέλετε, αλλά λέω, κύριε Πρελεπέ, τι λέτε κι εσείς. Να συνεχίσω. Όχι, θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενες τα οποία εφαρμόζει στον Καυκά. Βεβαίως είναι το learning experience και το education που κάνουν η Αλυσίδα Καυκάς στους πελάτες, στους συνεργάτες τους. Εσείς, στην Practiker, κύριε Σελαλμαζίδη, μιλήστε μας λίγο για τα πώς αντιλαμβάνεσαι τη βέλτιστη διαχείριση των δικτύων λιανικής. Δηλαδή, ποια, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να είναι η οργανωτική δομή ενός αποτελεσματικού δικτύου στο λιανεμπόριο. Ευχαριστώ πολύ, καταρχήν, για την πρόσκληση. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, θα πρέπει, καταρχήν, να απαντήσουμε κατά πόσον θέλουμε ένα ιδιόκτητο ή θέλουμε ένα δίκτυο το οποίο να είναι με βάση την ενοικίαση. Θα πω εμπειρίες από το παρελθόν. Η Μέτρο, μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές αλυσίδες στην Ευρώπη, έχει μία μορφή με την οποία έχει έναν τρόπο με τον οποίο έχει τις αλυσίδες λιανεμπορίου ξεχωριστές εταιρείες με τις εταιρείες real estate. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί και τροφοδοτεί τις αλυσίδες αυτές με συγκεκριμένα κτίρια, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στις αλυσίδες να έχουν και χαμηλό κόστος, αλλά δίνουν και τη δυνατότητα σε μεγάλες εταιρείες να μπορούν να πωλήσουν αργότερα τις εγκαταστάσεις αυτές. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα και γενικά στο εξωτερικό υπάρχουν αλυσίδες οι οποίες έχουν τη βασική φιλοσοφία να έχουν ιδιόκτητα κτίρια. Αυτό δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, διότι έχεις και κάποια πάγια με τα οποία μπορείς να έχεις και καλύτερη μεταχείριση από τις τράπεζες. Από εκεί και πέρα πρέπει να δει κανείς κατά πόσον έχει φυσικά καταστήματα, κατά πόσον χρησιμοποιεί το franchise, κατά πόσον χρησιμοποιεί το B2B, το e-shop. Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν. Βλέπουμε ότι και στην Ελλάδα υπάρχει μια εταιρεία στην οποία τα κάνει όλα. Το δεύτερο βασικό στοιχείο επιτυχίας μιας λιανεμπορικής επιχείρησης είναι το μέγεθος των καταστημάτων. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε διαφορετικές περιοχές με διαφορετική αγοραστική δύναμη, αλλά το βασικό στοιχείο που πρέπει να έχεις είναι να έχεις κάποια καταστήματα, να έχεις ένα μοντέλο καταστημάτων με διαφορετικά μεγέθη, ώστε να μπορείς να έχεις και ένα κόστος με το οποίο μπορείς να διαχειριστείς αυτά τα καταστήματα, έτσι ώστε να είναι κερδοφόρα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει αναπτυγμένο το... Δεν υπάρχουν αναπτυγμένες οι χρήσεις γης και βλέπουμε στην Ελλάδα ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές τις οποίες τα καταστήματα τα οποία έχεις είτε στις παρυφές της πόλης ή εντός της πόλης δεν είναι τυποποιημένα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη αύξηση κόστου στη διαχείριση των καταστημάτων αυτών. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν
διοικητικές οργανώσεις οι οποίες είναι σε κεντρικές, δηλαδή διευθύνονται τα καταστήματα όλα κεντρικά από το κέντρο, και υπάρχουν και οργανωτικές δομές στις οποίες το κάθε κατάστημα είναι profit center και έχει δικαίωμα να καθορίζει τις τιμές του και έχει μια μεγάλη ελευθερία. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του όταν επεκτείνει το δίκτυό του, για να έχει μια αποτελεσματική διαχείριση του όλου δικτύου. Εμείς πιστεύουμε, επίσης θα πρέπει να πω ότι όσον αφορά το οργανωτικό δίκτυο, την οργάνωση της εταιρείας, θα πρέπει να είναι πάντα μια οργάνωση λιτή, έτσι ώστε τα μηνύματα από κάτω να ανεβαίνουν προς τα πάνω και τα μηνύματα από πάνω να κατεβαίνουν προς τα κάτω με πολύ μεγάλη ευκολία και να μην υπάρχουν βαθιές οργανωτικές δομές. Εμείς πιστεύουμε ότι το καλύτερο απ' όλα είναι να έχεις ένα δομημένο δίκτυο καταστημάτων με τα μεγέθη τα οποία είπα, το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό. Πιστεύουμε στην κεντροποιημένη διοίκηση, διότι αυτή σου δίνει οικονομίες κλίμακος. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να λύσουμε και το γρίφο, ούτως ώστε να δώσουμε την ευκολία στους εκάστοτε διευθυντές των καταστημάτων να είναι ευέλικτοι, να έχουν πληροφόρηση για να μπορούν να εξυπηρετούν τους πελάτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα για μένα αυτά είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να προσέξει κανείς. Είπα και στην αρχή ότι τα ιδιόκτητα καταστήματα έχουν ένα βασικό πλεονέκτημα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να έχουμε και μια αρκετά μεγάλη οικονομική βάση. Άρα θα πρέπει οι εταιρείες αυτές να έχουν ίδια κεφάλαια αρκετά υψηλά. Αυτά από δική μου πλευρά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σελαλμαζίδη. Βεβαίως όλα αυτά που ανέφερε ο κύριος Σελαλμαζίδης αφορούν τις μεγάλες αλυσίδες, αλλά σημειώνω εδώ ότι όλες οι μεγάλες αλυσίδες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξεκινήσανε. Κύριε Κορκίδη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή από μικρά καταστήματα, άρα χρήσιμα είναι όχι μόνο για τις μεγάλες αλυσίδες, αλλά βεβαίως και για το μικρότερο μέγεθος, τα μικρομεσαία, όταν έχουν στόχους, και γιατί να μην έχουν εξάλλου έτσι, και τις δυνατότητες, αν αφαιρέσουμε τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες βέβαιως του χώρου στην Ελλάδα, για να μεγενθύνουν και όχι μόνο και να επεκταθούν και στο εξωτερικό. Coffee Island, χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα μικρό κατάστημα στην Πάτρα, σωστά, κύριε Καμπίση? Ακριβώς. Συγγνώμη. Και τώρα δραστηριοποιήστε και στο Λονδίνο, στον Καναδά. Άρα, εγώ θα ήθελα να μοιραστείτε λίγο τις εμπειρίες σας μαζί μας όσον αφορά τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες, τι καλό κάνουν αυτές οι χώρες ή τι καλύτερο κάνουν, αν κάνουν, και τι θα μπορούσαμε εμείς στη χώρα μας να μοιραστούμε, ποια τα λεγόμενα best case practices, και αν μπορούν να μεταφέρουμε αυτές τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση και που μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσω για τα πολύ πρόσφατα νεογέννητα, θα έλεγα, παιδιά μας στις συγκεκριμένες δύο αγορές που δραστηριοποιούμαστε σχάτως. Η αλήθεια είναι ότι νιώθουμε πάρα πολύ περήφανοι που έχουμε ξεκινήσει ως μια αμιγώς ελληνική εταιρεία. Και όταν λέω αμιγώς ελληνική, αυτό συμπεριλαμβάνει και το γεγονός ότι, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, το σύνολο των παραγωγικών δομών μας βρίσκεται στην Ελλάδα, με τη δυσκολία που όλοι καταλαβαίνετε ότι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε ξεκινήσει δειλά-δειλά τα πρώτα μας βήματα σε δύο πάρα πολύ προηγμένες και πολύ δύσκολες αγορές, όπως είναι αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου με το κατάστημά μας στο Λονδίνο, αλλά και η αντίστοιχη του Καναδά με το κατάστημά μας στο Τορόντο. Και μάλιστα προτάσσοντας και διατυμπανίζοντας σε κάθε τόνο την ελληνικότητα του μπραντ μας. Οι αγορές αυτές, ελάχιστες ομοιότητες μπορώ να πω ότι έχουν με τη σημερινή δική μας, όπως έχει διαμορφωθεί με τις τρέχουσες συνθήκες, ελληνική αγορά. Είναι απίστευτα ανταγωνιστικές. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνει, ειδικά στο δικό μας κλάδο της εστίασης, όπου όλες οι κρατικές δυνάμεις, οι πολύ μεγάλοι παίκτες σε παγκόσμιο επίπεδο στις δύο συγκεκριμένες αγορές δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, έχοντας αναπτύξει πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα.
Από την άλλη όμως, εκτός το γεγονός ότι σίγουρα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το περιβάλλον είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ φιλικό προς τις επιχειρήσεις και γενικά προς την δραστηριοποίηση την επιχειρηματική. Είτε αυτό αφορά σε πολύ ευκολότερη και με πολύ ευνοϊκότερους όρους πρόσβαση σε κεφάλαια, είτε αφορά σε φορολογικούς συντελεστές ή ασφαλιστικές εισφορές που είναι άμεσα συναρτημένες με το κατακεφαλήν το οικογενειακό εισόδημα και στις οποίες αγορές ο κύριος driver, το κύριο κίνητρο που είναι πιο υψηλά από όλα στην ιεράρχηση των επιλογών των καταναλωτών είναι η ποιότητα. Είναι η ποιότητα και η οποία είναι εν πολύς απαλλαγμένη από το κομμάτι της λιανικής τιμής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας δίνει μια πολύ μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται στη χώρα μας. Αν θέλαμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για τις δύο αυτές αγορές, θα λέγαμε ότι σίγουρα η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σε μια φάση σαφώς μεταβατική, με όλες τις συνέπειες που πιθανόν να έρθουν από το Brexit, αν τελικά αυτό εφαρμοστεί και στον χρόνο που κάτι τέτοιο μπορεί να τελεστεί. Να το αποκρυπτογραφήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό θα ήταν, νομίζω, πάρα πολύ επικίνδυνο, με την έννοια ότι και οι πιο μεγάλοι γνώστες, οικονομικοί αναλυτές, νιώθουν ότι πλέον η συγκεκριμένη αγορά θα βαδίσει σε αχαρτογράφητα ύδατα. Από την άλλη πλευρά, η αγορά του Καναδά είναι μια αγορά πάρα πολύ επίσης φιλική προς το επιχειρήν και τις δραστηριότητες. Πρόσφατα, κάτι που αγγίζει και την δική μας δραστηριοποίηση, αφού υπογράφτηκε, μπήκε σε οριστική εφαρμογή μια συμφωνία που υπάρχει για διμερείς εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά, που δίνει τη δυνατότητα για την πολύ μεγάλη μείωση, αν όχι την εξάλληψη σε πάρα πολλά προϊόντα, από τελωνιακούς δασμούς και φόρους. Βεβαίως. Αναφορικά τώρα με τις επιχειρηματικές πρακτικές που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήταν σημαντικό αν μπορούσαμε, γιατί δεδομένα παρθενογένεση δεν υπάρχει πουθενά στον επιχειρηματικό κόσμο, να τις ενστερνιστούμε και εμείς στη δική μας αγορά. Κάτι που μας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι η τόσο εύκολη πρόσβαση σε κεφάλαια στην αγορά του Καναδά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα επωνομαζόμενα small business loans, που δίνουν τη δυνατότητα με ελάχιστες εγγυήσεις σε επιχειρήσεις, που κυρίως startup, που έχουν και επιθυμούν ιδέες να τις μετουσιώσουν στην πράξη, με εγγυητή το ίδιο το κράτος σε ένα ποσοστό 75% σε ό,τι αφορά το ποσό άντλησης, να μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Αντιλαμβάνομαι ότι μια τέτοια πρακτική θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί με τις τρέχουσες συνθήκες στη δική μας αγορά, αλλά είναι κάτι το οποίο δεδομένο θα έδινε πάρα πολύ μεγάλη ανάσα, θα καταπολεμούσε εντόνως την ανεργία και θα έδινε ένα πολύ μεγάλο boost, μια πολύ μεγάλη όθηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα στη δική μας αγορά. Η πρακτική, η οποία θεωρώ ότι σίγουρα θα μπορέσει να μας βοηθήσει, δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο από τη σταθερότητα του περιβάλλοντος. Στις αγορές αυτές μιλάμε για σταθερούς φορολογικούς συντελεστές, σταθερές ασφαλιστικές εισφορές, που σε αντίθεση με το δικό μας πάρα πολύ ευμετάβλητο κοινωνικό, οικονομικό, τεχνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, τους επιτρέπει να κάνουν στις εταιρείες να κάνουν ασκήσεις επί χάρτου με ένα long term ορίζοντα και άρα να χαράξουν στρατηγικές που δεν χρειάζονται διαρκώς να προσαρμόζονται στις αλλαγές των δεδομένων προκύπτουν από τις αγορές αυτές. Στον αντίποδα, βέβαια, αν μπορούσαμε να αναγνώσουμε και την αντίθετη όψη του νομίσματος, θα λέγαμε ότι όλη αυτή η προσαρμοστικότητα που έχουμε αναπτύξει σαν ελληνική εταιρεία λόγω ακριβώς αυτών των ευμετάβλητων συνθήκων που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας τα τελευταία 7-8 χρόνια της οικονομικής κρίσης, έχουν συνδράμει σημαντικά και μας έχουν βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό να μπορούμε να είμαστε αρκετά ευέλικτοι στο να προσαρμοζόμαστε και να στοχεύουμε κάθε φορά να δραστηριοποιούμαστε με τον πιο επιτυχημένο τρόπο. Οπότε νομίζω ότι η ελληνική αγορά είναι ένα πολύ καλό case study για μια ελληνική επιχείρηση στη χάραξη στρατηγικής της και στο πλάνο της στη δραστηριοποίησή της σε αγορές εκτός Ελλάδος. Πολύ καλά, ιδιαίτερα χρήσιμα αυτά που είπατε. Σε ευχαριστώ. Να δώσω τη σκυτάλη δίπλα στον πρόεδρο, στον κύριο Κορκίδη, ο οποίος του δίνω 5 λεπτά. Πέντε. Βασίλη. Και συντομότητα. Δεν έχω.
Ναι, ναι. 5 λεπτά για να μας μιλήσει ελεύθερα για την μικρομεσαία επιχείρηση στον χώρο του εμπορίου και όχι μόνο. Και βεβαίως μετά θα ακολουθήσει η ερώτηση που έχει να κάνει, αφού μιλάμε για την αλυσίδα αξίας του εμπορίου, ποιος είναι ο σημαντικός κρίκος κατά τη γνώμη του, ο οποίος όλοι είναι σημαντικοί βεβαίως, αλλά ποιος είναι ο σημαντικότερος κρίκος στην αλυσίδα. Πρώτα τα εισαγωγικά, να σας πω πρώτα απ' όλα ότι δεν είμαι αναγνώστης της ναυτεμπορικής, είμαι οπαδός της ναυτεμπορικής. Και ο τίτλος του Προέδρου δεν είναι επάγγελμα. Ζω αξιοπρεπώς από τη δουλειά μου, την επιχείρησή μου, και αυτές οι θέσεις είναι παροδικές και χόμπι. Λοιπόν, σαφέστατα, σαν ένα παιδί που έχω μεγαλώσει μέσα στο εμπόριο, εγώ είμαι τρίτη γενιά, ακολουθεί τέταρτη ο γιος μου, θεωρώ ότι έχουμε... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ καλός. Θεωρώ πάντα το εμπόριο ότι δίνει μια προστιθέμενη αξία από μόνο του. Και θεωρώ ότι η οικονομία πολλών χωρών έχει δομηθεί ακριβώς στο εμπόριο και στην κατανάλωση. Θα μπορούσα λοιπόν πολύ σύντομα να σας πω κάποια στοιχεία τα οποία για τη σημερινή ημερίδα έτσι έχω επιλέξει, για να μπορέσουμε να δούμε ποιος είναι ο σχεδιασμός μας και πού πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας. Θα σας πω ότι η εξέλιξη της καταναλωτικής δαπάνης στην Ελλάδα, σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μια πολύ μεγάλη απόκληση. Ο μέσος όρος της κατακεφαλή καταναλωτικής δαπάνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι 20.000 ευρώ, στην Ευρωζώνη είναι 21.400 ευρώ και στη χώρα μας είναι 12.940 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κινούμαστε πιο αργά και σε μεγάλη απόσταση από ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη των 27, για να μην συγκρίνω με την Ευρωζώνη που θα έπρεπε. Θα σας πω όμως ότι έχουμε κάτι το χαρακτηριστικό, μια διαφοροποίηση σε αυτή τη μεγάλη διαφορά. Στα τρόφιμα και στα μη αλκοολούχα ποτά, ενώ ο μέσος όρος της ευρωπαϊκής κατανάλωσης είναι 1.959 ευρώ, της Ευρωζώνης είναι 2.156, στην Ελλάδα ο μέσος όρος κατανάλωσης είναι 2.025 ευρώ. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι ενώ είμαστε στο 65% του κοινοτικού μέσου όρου, αν θέλετε στο σύνολο της κατανάλωσης, είμαστε στο 94% και στην περίπτωση της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη, στο 103% του μέσου όρου κατανάλωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και ως θετικό. Από εκεί και πέρα όμως, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα 152 δισεκατομμύρια της ιδιωτικής κατανάλωσης του 2016 έχουν μειωθεί σε 116 δισεκατομμύρια με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ το 2016, που σημαίνει ότι έχουν χαθεί 36 δισεκατομμύρια ιδιωτικής κατανάλωσης. Από αυτά τα 36 δισεκατομμύρια ιδιωτικής κατανάλωσης, τα 28 δισεκατομμύρια έχουν χαθεί από το λιανεμπόριο. Ενώ λοιπόν είχαμε το 45% μερίδιο στην ιδιωτική κατανάλωση ως εμπόριο, έχουμε μειωθεί στο 1 τρίτο. Και γιατί στα 152 δις ήταν τα 67 δισεκατομμύρια πωλήσεις του εμπορίου, του λιανικού εμπορίου και γενικότερα του εμπορίου, και από τα 116 δις πλέον μας αντιστοιχούν τα 39 δισεκατομμύρια. Αυτές τις διαφορές πρέπει να τις διαχειριστούμε λοιπόν για να μπορέσουμε να δούμε πόσο εμπόριο θέλουμε, πού το θέλουμε και πώς πρέπει να το διαμορφώσουμε. Να πάω και σε κάτι το οποίο βεβαίως είναι χωράφια του κυρίου Παντελιάδη και είναι ο γνώστης αυτής της αγοράς πολύ καλύτερα από μένα. Θα σας πω ότι ο βαρύς ασθενής είναι τα ελληνικά νοικοκυριά. Ειδικά τα χρόνια της κρίσης, και θα πάρω μόνο τα δύο τελευταία χρόνια για να μην συγκρίνουμε με το 2008 ανώμια πράγματα, καταστάσεις και εποχές. Λοιπόν, η μέση μηνιαία δαπάνη για αγορές σε σούπερ μάρκετ ήταν πριν δύο χρόνια 280 ευρώ. Σήμερα είναι 239 ευρώ, που σημαίνει ότι είναι μείον 41 ευρώ. Η δε επισκεψιμότητα στα σούπερ μάρκετ από τις 10 φορές συγγνώμη, το μήνα έχει μειωθεί στις 8 με 9 φορές. Και μάλιστα ο μέσος όρος του καλαθιού της κάθε φοράς που πηγαίνεις να αγοράσεις κάτι στο σούπερ μάρκετ από τα 28 ευρώ έχει μειωθεί στα 26,5 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν διαφορές οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές σε ένα χώρο που θεωρώ ότι έχει μια ιδιαίτερη δυναμική. Και πάμε τώρα στο ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Οι προσδοκίες δείχνουν, τουλάχιστον και όχι από το δείκτη της ΕΣΕ, του ΙΝΕΜΗ της ΕΣΕ, αλλά εγώ θα πάρω του ΙΟΒΕ, ότι ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ήταν το 2016 στις 99,6 μονάδες και το 2017 διαμορφώθηκε στις 85,7. Και αναφέρομαι στο εφτάμηνο του 2017, για να μπορέσουμε να έχουμε στοιχεία
σύγκρισης. Θα σας πω λοιπόν ότι εκεί που προσδοκούσαμε μία αύξηση 4%, δυστυχώς το αποτέλεσμα μας δείχνει ένα μείον 9%. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα σταθεροποίησης της κατανάλωσης, ανθεκτικότητα της κατανάλωσης. Και δεν σας κρύβω ότι πράγματι το τελευταίο τρίμηνο, λόγω τουρισμού, είχαμε μία αύξηση στο γενικό δείκτη 2,1%. Ο τουρισμός αυξήθηκε 9,8%, το εμπόριο αποκόμισε μόνο το 1/5 της προστιθέμενης αξίας του τουρισμού. Λοιπόν, άρα έχουμε και εκεί δουλειά να κάνουμε, να μπορέσουμε να αποκομίσουμε τις περιόδους τις τουριστικές, περισσότερα πράγματα για το λιανικό εμπόριο, για την κατανάλωση, από την, αν θέλετε, την εισαγόμενη κατανάλωση, γιατί η εσωτερική κατανάλωση έχει μειωθεί. Αυτά είναι τα στοιχεία λοιπόν τα οποία εγώ ήθελα να αναδείξω ως προς την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το λιανικό εμπόριο. Είμαι αισιόδοξος. Σας είπα ότι έχουμε περάσει πάρα πολλές διακυμάνσεις. Βεβαίως, μια περίοδο 8 ετών κρίσης είναι δύσκολο να τη διαχειριστείς. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον λέω είναι αυτοί οι οποίοι επιβιώσαμε όλη αυτή την περίοδο, την πάρα πολύ δύσκολη. Και μάλιστα υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι δείχνουν και θετικά πρόσημα, είναι κρίμα να αποβιώσουμε από την υπερφορολόγηση. Γιατί ποιοι πλήττονται, κύριε Περλεπέ? Αυτοί που έχουν κέρδη, αυτοί που έχουν υγιείς επιχειρήσεις από την υπερφορολόγηση. Ένας ο οποίος έχει ζημιές δεν πληρώνει φόρους. Και 120% να του βάλεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι μέσα σε αυτή την αίθουσα και ειδικά σε αυτό το πάνελ υπάρχουν υγιέστατες επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις με προοπτική, όχι βιώσιμες μόνο, αλλά αυτές που μπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας μας. Και θέλω να επιβραβευθεί, αν θέλετε, ως εκπρόσωπος των μικρομεσαίων και του εμπορίου, η συνέπεια. Η συνέπεια είναι κάτι το οποίο όλοι το θεωρούν αυτονόητο. Δεν είναι έτσι. Τη συνέπεια, διατηρούμε τη συνέπειά μας με αίμα και υδρότα. Λοιπόν, κάποια στιγμή ας αναγνωριστεί και δεν ζητάμε πολλά πράγματα. Αυτό το 29% συντελεστή φορολογία των επιχειρήσεων, που είναι στα αντίμετρα για το 19, τη χρήση του 19 φορολογικό έτος του 20, να το φέρουν για τους συνεπείς ένα χρόνο νωρίτερα για τη χρήση τη φετινή φορολογικό έτος 2018. Ωραία. Όσον αφορά την ερώτηση στο σημαντικό κρίκο, βέβαια καλύψατε όλοι τον χρόνο, αλλά έχετε ένα λεπτό μόνο. Ένα. Και πολύ γρήγορα. Άλλωστε, να σας πω κάτι, γρήγορα θέλουμε να κινείται η αγορά και τα logistics. Αυτό είναι ο σημαντικός κρίκος για μένα. Πραγματικά θεωρώ ότι υπήρχε μια ανάπτυξη των logistics. Πατήστε. Μέσα στην περίοδο της κρίσης, την οποία δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη, θα πρέπει να δούμε αυτό τον τομέα πάρα πολύ σοβαρά. Ήδη συμμετέχει, προσφέρει το 10% του ΑΕΠ της χώρας μας. Θα σας πω ότι στο επιμελητήριο του Πειραιά δημιουργήσαμε ένα κλάστερ ναυτιλίας και logistics μαζί. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι συνδυαστικές μεταφορές μπορούν να παίξουν σοβαρότατο ρόλο στη χώρα μας. Η χώρα μας γεωγραφικά μπορεί να είναι ο εμπορικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ήδη μετά τη διάνοιξη της διόρυγας του ΣΟΕΣ, περισσότερα και μεγαλύτερα καράβια έρχονται στο λιμάνι του Πειραιά. Πρέπει όμως αυτό τον όγκο που έρχεται στον Πειραιά να το συνδέσουμε σιδηροδρομικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ήδη γίνονται προσπάθειες και από τη διοίκηση του Ελευθέριος Βενιζέλος και βλέπουμε ότι και στις αεροπορικές μεταφορές υπάρχει μία πρόοδος. Και ποιο είναι το ζητούμενο, κύριε? Να μειωθεί το κόστος για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Εάν κάνουν τα 5 πράγματα τα οποία τους έχουμε πει ως προς τα logistics, θεωρώ ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο μέσα σε διάστημα ενός έτους και θα μπορέσουμε πλέον να μιλάμε ότι έχουμε τιμολόγια ανάλογα με τις υπόλοιπες Ευρώπες. Μακάρι να έχει ανοιχτά τα αυτιά της η κυβέρνηση, βεβαίως. Κύριε Παντελιάδη, αναφέρθηκε ο κ. Κορκίδης σε εσάς. Εγώ θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, το τι κάνετε εσωτερικά στη Μετρό και ποιες στρατηγικές ακολουθείτε για να έχετε όλα τα θετικά αποτελέσματα που έχετε όσον αφορά τη βέλτιστη διαχείριση των δικτύων λιανικής. Και βεβαίως δίκτυα λιανικής είναι τα καταστήματα τα οποία έχετε και όλα αυτά τα οποία καλά κάνετε όσον αφορά στον κλάδο του λιανεμπορίου, στο σούπερ μάρκετ στο οποίο δραστηριοποιείστε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, θέλω να πω ότι μετά από αυτά που άκουσα από τον κύριο Κορκίδη, εγώ νιώθω μικρομεσαίος. Και τι εννοώ? Ότι τα προβλήματα είναι κοινά και δεν έχουν σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης. Όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι και όλοι έχουμε τις ίδιες δυσκολίες και τις ίδιες ελπίδες για αυτή την οικονομία και συμμερίζομαι απόλυτα αυτά που είπε. Τώρα, τι κάνουμε
για αυτή την αλυσίδα αξίας. Νομίζω ότι η αλυσίδα αξίας έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι η πλευρά του κόστους και το άλλο είναι η πλευρά των πωλήσεων. Να ξεκινήσουμε από το κόστος. Ένα καλό πράγμα που έκανε η τελευταία 9ετία, δεκαετία που μας παιδεύει, είναι ότι, και δεν φαίνεται ακόμα, είναι ότι μας ανάγκασε ή μας έδωσε την ευκαιρία σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα να ξανακοιτάξουν από το μηδέν την αλυσίδα του κόστους και να την αναμορφώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα ωφέλη δεν έχουν φανεί, γιατί είναι η κατάσταση αυτή που είναι, γιατί μας παιδεύουν οι φόροι, γιατί, αλλά νομίζω ότι η βάση βελτιώθηκε σημαντικά. Αναγκαστήκαμε όλοι να σκεφτούμε από την αρχή γιατί χρειάζεται το κάθε τι, γιατί κάνουμε το κάθε τι και πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα. Το πετύχαμε 100%, φυσικά και όχι, αλλά κάναμε αλλαγές που δεν κάναμε όταν έβρεχε λεφτά. Δεν χρειαζόταν να τις κάνουμε. Αυτό είναι και ένα από τα θετικά κάθε κρίσης. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο βαθιά για να γίνει αυτό, αλλά είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Νομίζω ότι η ελληνική οικονομία έγινε πιο ανταγωνιστική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, και αυτό πιστεύω ότι θα φανεί στο μέλλον. Το κάναμε λοιπόν και εμείς και αναθεωρήσαμε αρκετά πράγματα, αυτοματοποιήσαμε αρκετά πράγματα, προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα. Το πιο σημαντικό όμως κομμάτι στην αλυσίδα αξίας δεν είναι το κόστος, είναι η αξία που προσφέρουμε στον πελάτη μας. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία σε μια εποχή στην οποία οι αγορές δεν είναι πλέον διασκέδαση στους περισσότερους τομείς και σίγουρα δεν είναι στο σούπερ μάρκετ, δεν έχει κανείς την όρεξη που είχε παλιά να πάει να ξοδέψει, είναι μια αγκαρία, είναι μια υποχρέωση, πρέπει να γίνει για να φάει. Πρέπει να γίνει για να πληθεί και να πλύνει τα ρούχα του, αλλά δεν το κάνει πια με το κέφι που το έκανε κάποτε. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε να ξαναβάλουμε λίγο χαμόγελο. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, προσφέροντας καλύτερη εξυπηρέτηση, με καλύτερη ποιότητα, με την ευρεία έννοια της λέξης. Όπως είπε και η κυρία Λάμπρου, γιατί είτε πουλάς τελικά καλώδια και πρίζες, είτε πουλάς τυριά, στον ίδιο πελάτη απευθύνεσαι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η εκπαίδευση. Και η εκπαίδευση δεν είναι κάτι που το κάνεις μια φορά και τελειώνει. Είναι κάτι που το κάνεις με συνέπεια, με σταθερότητα, ξανά και ξανά. Και δεν είναι καθόλου απλό πράγμα όταν εμπλέκονται πάρα πολλοί εργαζόμενοι και τα δίκτυα διανομής είναι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. Εμείς έχουμε λοιπόν κάτι παραπάνω από 10.000 ανθρώπους και πρέπει ξανά και ξανά να τους περνάμε το μήνυμα πόσο σημαντικό είναι να χαμογελάμε, να παίρνουμε τον πελάτη από το χέρι, να τον πηγαίνουμε στο προϊόν που ζητάει, να του φερόμαστε όπως θα θέλαμε να μας φέρονται. Εδώ έρχεται και η τεχνολογία. Η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να βελτιώσουμε το επίπεδο ικανοποίησης. Να βάλουμε πράγματα μέσα στο κατάστημα ή έξω από αυτό, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, τα οποία θα ευχαριστήσουν περισσότερο τον πελάτη. Θα τον κάνουν να χαρεί, θα τον κάνουν να χαμογελάσει. Η τεχνολογία δεν είναι μόνο για επιχειρήσεις πώλησης τεχνολογίας ή τεχνολογικών υλικών. Πλέον η τεχνολογία στο κατάστημα είναι για τον καθένα. Η τεχνολογία στην εμπειρία αγορών του πελάτη φτάνει και στο σούπερ μάρκετ. Και βέβαια, καλά όλα αυτά, αυτά πρέπει να τα κάνουν όλοι. Τι είναι αυτό που θα διαφοροποιήσει τον καλύτερο από τους απλώς καλούς? Είναι, για να θυμηθούμε εκείνο τον τύπο με το ένα νι, το wow effect. Για να το πω με ένα, ναι, εγώ το λέω για άλλο λόγο, έτσι. Όμως, το wow χρειάζεται στην αγοραστική μας εμπειρία. Αυτό είναι αυτό που θα διαφοροποιήσει και θα ξεχωρίσει τον νικητή. Πρέπει να προσφέρουμε σε αυτόν που μας κάνει την τιμή να μας επισκέπτεται στο κατάστημά μας αυτό που δεν περίμενε. Αυτό δεν είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο,
Αυτό δεν είναι οι χαμηλότερες τιμές, γιατί αυτό είναι μια παγίδα. Δεν υπάρχουν χαμηλότερες τιμές. Όλοι θα κυνηγιόμαστε ΣΑΕ για τις χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι το ότι η ταμεία τον κυνηγάει μέχρι το πάρκινγκ για να του δώσει ένα προϊόν προσφοράς το οποίο δικαιούταν και δεν το είχε καταλάβει και δεν το πήρε μαζί στο λογαριασμό του. Αυτό είναι μια καραμελίτσα την οποία ή ένα κομμάτι τυρί που θα κεράσουμε σε ένα παιδάκι που έμεινε με ανοιχτό το στόμα να κοιτάει τη βιτρίνα. Αυτό που δεν είναι διαδικασία, είναι αυτό που θα μας ξεχωρίσει. Και εδώ είναι το παράδοξο και κλείνω, ότι ενώ η επιτυχία βασίζεται σε διαδικασίες, η μεγάλη επιτυχία είναι αυτά που δεν περιγράφονται σε διαδικασίες. Μπράβο. Όντως έτσι είναι και να συμφωνήσω σε αυτό που είπατε το σχόλιο όσον αφορά την κρίση, ότι το θετικό της κρίσης, αν μπορούμε να το πούμε το θετικό, είναι ότι έκανε πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες να ανασκουμπωθούν και να ξανακοιτάξουν από μεδική βάση τα κόστη και όλες τις ροές λειτουργίας τους και τις επιχειρηματικές διαδικασίες, έτσι ώστε με χαμηλότερο κόστος να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους πελάτες τους. Και βεβαίως, ναι, τα αποτελέσματα ακόμη δεν τα έχουμε δει στο σύνολό τους. Και να προσθέσω ότι αυτό σαν προσέγγιση θα συμπαρασύρει και άλλες επιχειρήσεις που αυτές οι οποίες δεν το έχουν κάνει ακόμη, αλλά θεωρώ είναι πάρα πολύ λίγες. Να περάσουμε τώρα από την εστίαση, από τη διατροφή, στην συνάθληση. Τον κύριο Τσικνάκη, Cosmo Sports, σχετικά νέο δίκτυο. Μιλήστε μας λίγο για την τεχνολογία και το ρόλο της που έχει στην αλυσίδα αξίας στο λιανεμπόριο και μιλήστε μας λίγο για τα social media και γενικότερα τις πλατφόρμες. Πόσο σημαντικό είναι και πόσο η σημαντικότητά τους μεγαλώνει στην φαρέτρα των διαθέσιμων εργαλείων που έχουν τα δίκτυα, λιανεμπορικές επιχειρήσεις κτλ. Έτσι ώστε να συμβάλλουν και αυτά στην θετική διαμόρφωση, μάλλον θετικών επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. Καλησπέρα και από μένα. Θα πιαστώ από μια φράση που είπε ο κύριος Παντελιάδης, που είπε ότι τα τελευταία 10 χρόνια όλες οι επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, ανεξαρτητούς μεγέθους, έχουν αναγκαστεί να δουν από την αρχή τον κύκλο του κόστους, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουν διαδικασίες και να έχουν μεγαλύτερα ωφέλη. Δυστυχώς για όλους εμάς το ίδιο έχουν κάνει και οι καταναλωτές. Άρα και ακόμα και πολύ πιο γρήγορα και με πολύ πιο εύκολο και προσαρμόσιμο τρόπο στις ανάγκες τους. Κατά συνέπεια, το μεγάλο στοίχημα για όλες τις εταιρείες με τα νέα μέσα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή προκειμένου να προωθήσουν τον brand τους είναι τα social media. Πολλές φορές η τεχνολογική εξέλιξη συνδέεται με το πόσο καλά μπορεί να έχει να αποδίδει μια εταιρεία. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχει σημασία τόσο πολύ πόσο καλά χρησιμοποιούμε τεχνολογία και πόσο καλά χρησιμοποιούμε τα social media, όσο η ευρηματική τρόπη μπορούμε να βρούμε προκειμένου να τα κάνουν αυτά να αποδώσουν πραγματικά. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς με τους πελάτες μας το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι να μπορέσουμε να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον να παράξουν περιεχόμενο μέσα από την εμπειρία που έχουν αποκτήσει από τα καταστήματά μας. Έτσι λοιπόν, όταν ένας πελάτης φεύγει από το κατάστημά μας και ανήκει στο loyalty club της εταιρείας μας, παίρνει μετά από λίγο ένα SMS. Το SMS αυτό έχει ένα link που τον οδηγεί σε μια πλατφόρμα, μας βαθμολογεί και τον προκαλούμε, του δίνουμε κίνητρα να μπει στα social media τα δικά του και να μας αφήσει ένα review, να μας αφήσει την άποψή του, να περιγράψει και να μοιραστεί την εμπειρία που είχε από τα καταστήματά μας. Είναι πολύ πιο ισχυρό στις μέρες που ζούμε αυτό που λέμε word of mouth από ποτέ. Μπορεί η τεχνολογία να μας έχει κάνει να είμαστε παντού με τα κινητά μας, να μπαίνουμε στα social media, να μπαίνουμε στο Instagram, να μπαίνουμε στο Facebook, να θέλουμε να βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται, να βλέπουμε συνεχώς διαφημίσεις μπροστά μας. Όμως η αξία που έχει αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, η γνώμη ενός καταναλωτή που δεν τον ξέρουμε, είναι το ισχυρότερο κίνητρο για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποια είναι ακριβώς η αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, τι επιτυγχάνουμε. Αυξάνουμε το engagement, αυξάνουμε τη σχέση που μπορεί να έχει
τη σύμπλεξη, όπως είδα, την είχαμε μεταφράσει νωρίτερα, που μπορεί να έχει ο καταναλωτής με το brand, αυξάνουμε αυτό που λέμε virality, πιο εύκολο να κινηθεί μέσα στα social media και με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε την επισκεψιμότητα στα καταστήματά μας. Γιατί η άποψη ενός καταναλωτή είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας προκειμένου να έρθει κάποιος να επισκεφθεί τα καταστήματά μας. Έτσι λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε welcome reviews από οποιοδήποτε μέσο προκειμένου να αυξήσουμε το brand awareness μας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτή τη στιγμή που το δίκτυό μας δεν είναι τόσο απλωμένο και δεν έχει τόσο μεγάλη διασπορά σε όλη τη χώρα. Αντίθετα, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι, στον χώρο που δραστηριοποιούμαστε, πάρα πολύ γνωστό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο δρόμος που έχουμε ακολουθήσει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος να μπορέσουμε να φτιάξουμε το brand awareness και αυτό να μας βοηθήσει να χτίσουμε καταστήματα και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και να γίνουμε με πολύ πιο οικονομικό τρόπο και πολύ πιο εύκολο τρόπο γνωστοί. Ευχαριστώ. Ναι, okay, από το online λοιπόν στο offline, αν καταλαβαίνω καλά. Έτσι, εσείς ακολουθείτε, πάτε ανάποδα, ναι, okay. Αυτό συμβαίνει και πολύ και στον χώρο των media διεθνώς. Πολλά online θέλουν offline παρουσία μέσω του print, γιατί βλέπουν ότι αποκτούν άλλα χαρακτηριστικά κτλ. Αν είσαι σε offline παρουσία. Να κλείσω την πρώτη ενότητα με τον κύριο Ευμορφίδη. Κύριε Ευμορφίδη, μου λέει, μη σηκωθείς, μου λέει, εδώ θα κάθεσαι. Τις έχεις διαβάσει τις ερωτήσεις, του λέω, δεν έχω διαβάσει τίποτα. Άμα ήξερα τι θα πω, δεν θα ερχόμουν. Οπότε σταμάτα. Λοιπόν, ο κύριος είμαι στη Νέα Υόρκη. Ο υφιάλτης όλων των συντονιστών έχει ένα όνομα. Πόλε Ευμορφίδης. Ακούστε με, θα το κάνω. Είναι φυσικά προϊόντα. Για πες εσύ, η κοκοματίνα ή φορεία. Sustainability και τέτοια, ξένες λέξεις και τα λοιπά. Λοιπόν, και εγώ σκεφτόμουν, η Ελλάδα, τι είναι. Μια ζεμπεκιά δεν είναι. Είναι τίποτα άλλο. Και τους λέω, για να δούμε, ξέρετε, να μου δείξετε την κοκοματίνα, αντί να μου τα λέτε, να μου τα δείξετε. Κράτα. Κανένας δεν σηκώνεται. Κανένας. Για να το πάνω. Έλα λίγο. Έλα λίγο μαζί μου εσύ με το κίνδυνο εκούμενα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Άλλος δεν σηκώνεται. Κανείς. Πόσο άτομα είμαστε. 300. 0,3% είμαστε. 0,3. Αυτή δεν είναι η Ελλάδα. Έλα εδώ. Πάσε λίγο. Άλλος δεν σηκώνεται. Αγγελίνα. Λοιπόν, πες μου πόση ώρα τελειώνω. Λοιπόν, τελείωσες. Πέντε λεπτά. Ναι, πέντε. Άρα ξεκίνησες. Λοιπόν, μισό. Με, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Πολ. Αυτό που θέλουμε, όχι 56. Κάτσε ρε, να λοιπόν. Σου πω, μου λες τι είναι λιανεμπόριο. Χαρά είναι το λιανεμπόριο, ρε φίλε. Και το κάνουμε πολύπλοκο. Λέει ο άνθρωπος εκεί, έχουμε λέει 32%, 56 δις, τόσα κουφάθηκα. Άμα είχαμε τα διπλάσια, θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι. Στην Ολλανδία ζω. Δηλαδή, οι άνθρωποι γελάνε όταν είναι πιο πλούσιοι. Άρα, μήπως ψάχνουμε σε λάθος δρόμο. Μήπως πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα για να χαιρόμαστε μέχρι να πιάσουμε τα εκατομμύρια. Και άμα τα πιάσουμε τα εκατομμύρια, τι τα κάνουμε μετά. Ερώτηση για να γελάμε. Αφού εδώ σήμερα από την Κυψιά μέχρι εδώ που ήρθα
δεν γίνεται στην Ελλάδα, στην Ελλάδα το φτιάχνουμε. Δεν είναι άλλο έναν άνθρωπο χαρούμενο να γελάσει, τροφόπο, ερεπούστη ήλιο εδώ, χαρά και τέτοιο, ρίχνει από ένα αυτοκίνητο. Τι χαρά μου δώσει εμένα το αυτοκίνητο και τα νούμερα. Δεν το ρωτάω. Εγώ θα χαίρομαι όταν η Αθήνα δεν έχει κανένα αυτοκίνητο. Δεν διάβαζα στην Καπούλη, δεν διώχνουν τα αυτοκίνητα. Είναι πιο απλοί άνθρωποι από εμάς. Επειδή ζεις στην Ολλανδία, έχεις εμπειρία, επειδή η Κόκομα δραστηριοποιείται διεθνώς, απλώς πολύ σύντομα, τώρα το πολύ σύντομα για τον επομονωθεί δεν υπάρχει, ό,τι εμπειρίες έχεις από το εξωτερικό σε επίπεδο λιανεμπορίου, αν μπορείς να τα μοιραστείς εδώ με όλους εμάς για να μας μείνει και κάτι χρήσιμο. Μου έδωσες δώρο να στείλω Κινέζικο. Δεν έδωσα δώρο. Λοιπόν. Θέλει κανένα στυλό, να του δώσω. Όποιος θέλει, έλα. Ξέρετε τι θα φτιάχνουμε. Στο ποτάμι, στον Ευρώτα, από κάτω. Από κάτω. Πάμε και κόβουμε τα γαλάνια που μας δίνει ο ήλιος. Έχει το email, σήμερα email που πείτε. Λοιπόν. Όποιος θέλει στυλάκο, έρχεται. Η ναυτεμπορική τα μοίρασε, κινέζικα μοίρασε, έτσι, κινέζικα. Για την Κινέζο έφερε. Λοιπόν, εδώ. Άλλο στυλό, κανείς. Όλοι άλλοι με τους Κινέζους είσαστε. Θέλεις να πάρεις πάνω στο λαϊκό. Λοιπόν, όταν πήγαμε να το φτιάξουμε το στυλό, γιατί ήταν ένας άνεργος Σπάρτη, και μου λέει, είχε καμιά δουλειά για μένα, κύριε Μορφίδη και τα λοιπά. Του λέω, υπάρχει δουλειά. Εσύ θα τη δημιουργήσεις τη δουλειά. Και πήγαμε λοιπόν εκεί και μιλάγαμε για τον Λεωνίδα. Θα μεταφράζει, θα προλαβαίνει. Τον Λεωνίδα που ξέρει. Αφιλιά. Όταν λοιπόν λέμε θα κάνουμε στυλό πιο φτηνό από το κινέζικο, γελάγανε και οι πέτρες. Και όμως αυτό το στυλό γραμμένο με λέιζερ επάνω με το όνομα της εταιρείας σου που δουλεύει στην αυτεμπορική, πόσα λεφτά έδωσε γι' αυτό. Πες το εδώ, πες το. Πώς έδωσε. Ποιος το αγόρασε ρε από την αυτεμπορική. Κάποιος εδώ, είναι έξω. Πού είναι ο έξω, να τον φέρουμε. Έχει πληρώσει διπλάσια από το στυλό που μας δίνει ο Ευρώτας δωρεάν. Α, εντάξει. Από ποια εταιρεία είναι, από τη Σνάιντερ, είναι και φίλοι μου. Τους πήγα εκεί, τους ξέρεις. Μπράβο, Νάνση, μπράβο. Η κόρη και ο γιος παντρεύονται τώρα, τους είχα καλέσει να έρθουν στην Ελλάδα. Ξέρω τι λέω. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούσε να μπει στο λογισμικό, δεν πειράζει. Αυτό το δίνει ο Θεούλης. Νάνση, να το έχουμε υπόψη στο επόμενο συνέδριο. Ωραία. Τέλειωσες. Αφού πούλησες αυτό που πούλησες, εντάξει. Δεν μιλάω τίποτα, αγόρε. Πού να βάλω τα λεφτά. Λοιπόν. Ωραία. Χαρά πουλάμε, ρε, χαρά πουλάμε. Τα προϊόντα πουλούνται μόνα τους. Έλα. Ο εφιάλτης, λοιπόν. Γιατί με κάλεσες πρώτα. Όχι, εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, οκ, okay, συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλο βρεσιόνα από Επομοφίδη σε λίγο. Δεν μας μιλήσει όμως για τις εμπειρίες, όλα άστο, δεν το κάνεις τώρα αυτό. Τι γίνεται στο εξωτερικό και τι θα μπορούσες να μεταφέρεις στην Ελλάδα. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Μαρίκα, κυρία Λάμπρου, συγγνώμη. Μπερδεύεσαι, αλλή μόνο. Μιλήστε μας λίγο πώς εσείς στην εταιρεία Καυκάς αντιλαμβάνεστε την εμπειρία του customer experience. Να σας επαναφέρω λίγο, να ηρεμήσουμε όλοι, να επανέλθουμε στο πλαίσιο της προσγειωμένης επιχειρηματικότητας, γιατί περάσαμε στην ονειρική πριν και εγώ ζορίζομαι εκεί πέρα να είμαι. Λοιπόν, η εμπειρία του πελάτη, για την οποία γίνεται πάρα πολύ λόγο σήμερα και ακούτε, είπε πριν ο κ. Παντελιάδης για το wow effect. Φαντάζομαι έχετε ακούσει για το customer experience, για το customer journey, όλες αυτές τις ωραίες ορολογίες. Στην πραγματικότητα, ο πελάτης, το είπε πολύ ωραία ο κ. Παντελιάδης, τι να ξανακάνω, θα του τα κλέψω. Ο πελάτης δεν θέλει τίποτα παραπάνω από το να μην τον κοροϊδεύεις, δηλαδή να του δίνεις τη σωστή ποιότητα, τη σωστή τιμή και να του χαμογελάς και να ξέρεις αυτό που πουλάς. Όσο και να ντύσεις με παραμύθια αυτό που του πουλάς, αν δεν εξυπηρετεί μια ανάγκη του, αν δηλαδή δεν ανταποκρίνεται αυτό που εσύ προσφέρεις σε κάτι που αυτός έχει ανάγκη, δεν νομίζω ότι θα καταφέρεις τελικά να πουλήσεις τίποτα, ούτε να πει μετά ότι είχε μια ωραία εμπειρία. Και ναι, το word of mouth είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε ο κύριος Τσικνάκης. Αλλά έχει σημασία και λίγο η ολιστική προσέγγιση. Οι πελάτες σήμερα δεν είναι πουθενά και είναι παντού. Είναι και στο διαδίκτυο, είναι και στο φυσικό κατάστημα. Είναι και μπρος, είναι και πίσω, είναι και αριστερά, είναι και δεξιά.
Αυτό που παλιά λέγαμε σαν κάτι πρωτοποριακό, δηλαδή το omni-channel approach, αν δεν το έχεις, μάλλον δεν μπορείς να επιβιώσεις. Μια μικρή εμπειρία να σας πω. Εμείς δραστηριοποιούμαστε με ρυθμούς που θα αυξηθούν πολύ στο επόμενο χρονικό διάστημα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Έτσι, έχουμε ένα e-shop. Βλέπουμε ότι το να πηδάει ένας πελάτης από το φυσικό κατάστημα στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τούμπαλιν είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Χρησιμοποιεί το ένα για να πάει στο άλλο. Χρησιμοποιεί το άλλο για να διεκδικήσει κάτι στο πρώτο. Άρα, λοιπόν, ως εταιρείες πρέπει να ανοίξουμε πάρα πολύ το κεφάλι μας, να μπορεί να λειτουργεί, να στρίβει 360 μοίρες συνέχεια, για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε ένα πελάτη που είναι πιο καλός γνώστης και πρέπει να τον σεβόμαστε περισσότερο γι' αυτό. Είναι πιο ευέλικτος και πρέπει να προσαρμοστούμε και είναι δύσκολο αυτό. Και είναι και πιο απαιτητικός. Και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, που σημαίνει πρέπει να ιδρώνεις, πρέπει να προβλέπεις. Είναι δύσκολο το ταξίδι και για εκείνον και για μας. Και νομίζω ότι οι εταιρείες που το έχουν καταλάβει αυτό, δηλαδή που ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές φόρμες, είναι εταιρείες που θα έχουν μέλλον. Είναι σκληρό, αλλά είναι αλήθεια. Νομίζω ότι θα είναι το δεύτερο σοκ. Το πρώτο σοκ ήταν η οικονομική κρίση στη χώρα μας και όχι μόνο. Το δεύτερο σοκ θα είναι αυτοί που δεν μπορούν να προβλέψουν και να προσαρμοστούν σε μια πραγματικότητα που θα είναι ολιστική. Ευχαριστώ. Όντως έτσι είναι. Δυστυχώς και είναι όλο αυτό το disruption το οποίο συζητείται πάρα πολύ σε όλες τις αγορές, όχι μόνο στο λιανεμπόριο, και το βαθμό προσαρμογής και πόσο γρήγορα πρέπει να προσαρμοστούν οι εταιρείες. Και βέβαια από ένα σημείο και μετά και θα κυνηγάνε την ουρά τους, γιατί θα είναι τόσο πολύ οι αλλαγές που θα υπέρχονται τα λοιπά, που δεν μπορούν να τις παρακολουθήσουν. Εσείς, στο, κύριε Τσικνάκη, στο κόσμο sport, έτσι, για να περάσουμε λίγο στο omni-channel experience, είπαμε ότι ο πελάτης, ο καταναλωτής, αλλάζει τα χαρακτηριστικά του, τον τρόπο που λειτουργεί, τον τρόπο που αγοράζει, τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, έχοντας απέναντι σας εσείς πελάτες, έτσι, πώς τα καταφέρνετε και χρησιμοποιείτε το omni-channel experience, αυτό το καινούριο όρο, την καινούρια έννοια, έτσι ώστε να έχετε έναν πελάτη ο οποίος είναι OK, είναι happy, είναι ευχαριστημένος με τα προϊόντα σας, με το customer experience που παίρνει και όλα αυτά πώς θα τα εντάσσετε στην στρατηγική της επιχείρησής σας. Ευχαριστώ. Ναι, η κυρία Λάμπρου είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι όπως είπε ήδη, έτσι πιστεύω και εγώ, ότι στο μέλλον, μάλλον στο παρόν, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επιχείρηση, καμία εταιρεία, η οποία να έχει επιτυχία αν ταυτόχρονα δεν έχει φροντίσει μαζί με τη φυσική της παρουσία να έχει και ηλεκτρονική παρουσία. Είναι πλέον τόσο σημαντικό το journey του καταναλωτή, που για μένα ένα τεράστιο επίτευγμα θα ήταν να μπορούσαμε να μετρήσουμε στα καταστήματά μας πόσοι πελάτες έρχονται, αγοράζουν από το φυσικό κατάστημα, όμως η πρώτη διάδραση που είχαν με το κατάστημα έγινε ηλεκτρονικά. Είναι ένα τεράστιο benefit αν μπορέσουμε να καταφέρουμε να μετρήσουμε αυτό το δίκτυο. Το omni-channel approach μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με υλικοτεχνική υποδομή στα καταστήματα, να μπορέσουμε μέσα στα καταστήματα να έχουμε κάποια online kiosk ή online σημεία τα οποία μπορεί ο καταναλωτής να περιηγηθεί σε όλη την γκάμα του καταστήματος. Και το δεύτερο είναι να μπορέσουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο που είπα και πριν να μετρήσουμε την εμπειρία του καταναλωτή. Κάναμε κάτι πολύ πρωτότυπο το τελευταίο διάστημα. Στείλαμε τα παιδιά που είναι στο customer service, στο call center της εταιρείας και πήγαν στα μαγαζιά και εξυπηρέτησαν καταναλωτές φυσικών καταστημάτων. Και στείλαμε επίσης παιδιά από τα φυσικά καταστήματα και πήγαν στο call center για να εξυπηρετήσουν καταναλωτές των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Αυτό που είδαμε και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι ακριβώς τα ίδια ερωτήματα, ακριβώς τις ίδιες απορίες και ακριβώς τον ίδιο τρόπο προσέγγισης ήθελαν και τα δύο κανάλια. Το επόμενο βήμα είναι να στείλουμε και ανθρώπους και από το λογιστήριο και από το IT και από το HR να πάνε στα καταστήματα για να μπορέσουν να καταλάβουν ποιος είναι τελικά εκεί έξω αυτός ο πελάτης. Τι έχουμε καταφέρει με αυτό το πράγμα? Έχουμε καταφέρει να έχουμε διαθέσιμο όλο το στόκ της εταιρείας μέσα στα καταστήματα, παρόλο που μπορεί να μην έχει φυσική παρουσία,
μπορεί ο πελάτης μέσω του online core να περιηγηθεί σε όλο το stock της εταιρείας και ταυτόχρονα να έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να αγοράσει το προϊόν. Αυτό το ονομάζαμε ένα walk-in project, για να ξέρουν και τα παιδιά πώς θα το μετράμε και πώς θα το, και πώς θα το στοχοποιούμε. Καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε πάρα πολύ το traffic που έχουμε στα καταστήματά μας και ταυτόχρονα να αυξήσουμε και αυτό που λέμε conversion, δηλαδή το δίκτυο μετατρεψιμότητας. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το ηλεκτρονικό εμπόριο θα δουν ότι ο νούμερο ένα στόχος είναι να προσπαθήσουμε να μετατρέψουμε όσο δυνατόν περισσότερους θεατές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος σε πραγματικούς καταναλωτές. Για να σας δώσω να καταλάβετε ένα αποδεκτό νούμερο, ένα ικανοποιητικό νούμερο για τα ελληνικά δεδομένα, είναι ότι περίπου 1,5 καταναλωτής ανά 100 που επισκέπτονται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι αυτός που πραγματικά αγοράζει. Φανταστείτε πόσοι χιλιάδες καταναλωτές πρέπει να μπουν σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για να μπορέσει αυτό το κατάστημα να πούμε ότι έχει πραγματικό τζίρο. Ταυτόχρονα, σε αυτό το σημείο θέλω να μοιραστώ κάτι. Η ενασχόλησή μας με το ηλεκτρονικό εμπόριο μας έκανε πάρα πολύ καλύτερους σαν επιχειρηματίες. Γιατί πλέον δεν είχαμε να ανταγωνιστούμε το κατάστημα που ήταν στον απέναντι δρόμο ή στην ίδια πόλη ή έστω στην ίδια περιφέρεια. Δραστηριοποιούμενος στον ηλεκτρονικό κόσμο, είσαι αντιμέτωπος με καταστήματα από όλο τον κόσμο, τα οποία απλά είναι ένα κλικ μακριά από σένα. Για τον καταναλωτή εκεί έξω, δεν έχει καμία σημασία αν ψωνίσει ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια από την Αυστραλία, από την Αμερική, από την Ελλάδα ή από οπουδήποτε αλλού. Το να κάνεις όμως τον καταναλωτή να έρθει να τα ψωνίσει από σένα, είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ταξίδι και είναι μια πολύ μεγάλη διδαχή για το πώς μπορείς ταυτόχρονα να αντιμετωπίσεις και καταστάσεις στο φυσικό κόσμο. Ευχαριστώ. Ναι, όντως, πολύ χρήσιμο αυτά τα οποία είπατε όσον αφορά το πώς παρακολουθείτε την αποτελεσματικότητα του customer experience και όλα τα drivers τα οποία εφαρμόζετε. Γιατί είναι κάποιες έννοιες, είναι κάποιες πρακτικές οι οποίες δεν μπορούν να μετρηθούν και εύκολα όταν έχουν να κάνουν με την συνέστηση, με τα feelings, με τα συναισθήματα των πελατών και γενικότερα με άλλα πράγματα όπως είναι η εμπειρία που οι καταναλωτές εισπράττουν από το δίκτυο. Κύριε Παντελιάδη, και θα ήθελα πάλι και τη δική σας άποψη, πάντα στο Omnichannel Experience είναι ένας καινούριος όρος όπως πλέον έχουμε δει. Το θέμα είναι ότι αυτοί είναι καινούριοι όροι, καινούργιες έννοιες και καινούργιες πρακτικές. Τι σημαίνει από πλευράς οικονομικότητας, γιατί κάποια πράγματα μπορεί ναι μεν να χρειάζονται να τα υιοθετήσουμε, να τα εφαρμόσουμε, αλλά από πλευράς κόστους και ωφέλους να μην είναι τόσο θετικά για την εταιρεία. Μπορώ να έχω το σχόλιο σας. Τώρα τι να σας πω, καταρχήν μετά από μια φιλοσοφική ανάλυση πολύ ωραία που άκουσα, είμαι πολύ προβληματισμένος. Δουλεύουμε όλοι εδώ πέρα, δουλεύουμε για χρήματα και είπε ο κύριος Ευμορφίδης, τι τα θες τα υλικά αγαθά και τα χρήματα. Τι να σας πω τώρα για Omnichannel. Εγώ σκέφτομαι. Το κύριε Ευμορφίδη. Και βέβαια σκέφτομαι να ξεκινήσω από το στρώμα. Τι το θέλω το στρώμα. Στα άχυρα δεν κοιμόμασταν κάποτε. Αλλά ας πούμε για Omnichannel λοιπόν. Εκεί παίζω τώρα, πάνω στο στρώμα. Και στα άχυρα γινόταν. Λοιπόν, πράγματι η μεγάλη. Το Omnichannel έχει δύο παγίδες. Το ένα είναι να μην είναι Omni, να είναι σκέτο ηλεκτρονικό. Αν διαχωρίσουμε το ηλεκτρονικό κατάστημα από το φυσικό κατάστημα, κάνουμε ζημιά. Τα έχουμε κάνει θάλασσα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η εμπειρία να είναι συνδεδεμένη. Και το είπαν και όλοι όσοι μίλησαν γι' αυτό. Πας από το ένα στο άλλο και πίσω. Και δεν είναι μόνο αγορές, είναι γενικά η ψηφιακή εμπειρία με όλα τα ψηφιακά μέσα, ξεκινώντας από το site, από τα social media και φυσικά από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Μόνο τότε μπορεί να αποδώσει αξία όταν το ένα ενισχύει το άλλο. Και για την ώρα, τουλάχιστον στον κλάδο των τροφίμων, όταν το ψηφιακό ενισχύει το φυσικό. Γιατί σε όλο τον πλανήτη η μεγάλη δουλειά είναι και θα συνεχίσει να είναι για πολλά χρόνια, κυρίως στο φυσικό κατάστημα. Γιατί το τρόφιμο είναι το τελευταίο και ειδικά το νοπό τρόφιμο είναι το τελευταίο το οποίο αγοράζεται ψηφιακά. Είναι λογικό, θέλουμε να το δούμε, να το νιώσουμε, να το μυρίσουμε, να το πιάσουμε και να μυρίσουμε και με τον πολιτή. Έχει σημασία να κοιτάμε
την τελευταία γραμμή. Για να γίνει κερδοφόρος μια δραστηριότητα, πρέπει να κοιτάξουμε τα νούμερά της. Να μην περιμένουμε από μόνη της με ένα μαγικό τρόπο να γίνει κερδοφόρο. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, το ηλεκτρονικό κατάστημα, ειδικά του σούπερ μάρκετ, κινδυνεύει να χάσει την αυθόρμητη αγορά πάνω στην οποία όλοι βασιζόμαστε. Εάν δεν το στήσεις σωστά και επιτρέψεις στον πελάτη να μπει να πάρει αυτό που είχε στο μυαλό του και να φύγει, έχεις χάσει ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεων. Και τότε οι συνολικές πωλήσεις μειώνονται. Άρα το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει σημασία να στηθεί έτσι, ώστε να οθεί, όπως προσπαθούμε να κάνουμε και στο φυσικό, και σε πρόσθετες αγορές από αυτές που είχε ο πελάτης καταρχήν στο μυαλό του. Για να γίνει απλό και κατανοητό το τι πρέπει να κάνουμε, εγώ να σας πω, να σας φέρω ένα παράδειγμα που όλοι το ζούμε, όλοι το ξέρουμε, δεν ξέρω πόσο το έχουμε συνειδητοποιήσει, που δουλεύει ανάποδα. Τι δεν πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα μας? Σκεφτείτε τα ηλεκτρονικά φαρμακεία. Η απόλυτη καταστροφή, ό,τι δεν πρέπει να κάνεις. Ένα καταπληκτικό case study, ό,τι κάνουν τα ηλεκτρονικά φαρμακεία είναι λάθος, μην το κάνετε. Τι κάνανε? Καταρχήν, δεν υπάρχει καμία διασύνδεση. Μπορείτε να μπείτε να ψωνίσετε από ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο, ούτε ξέρετε, ούτε θα μάθετε ποτέ, εκτός και αν το ψάξετε πολύ, πού είναι το φυσικό κατάστημα για να πάτε να το επισκεφτείτε. Ξέρετε με τι κέρδος πουλούν αυτά τα προϊόντα, τα κανονικά φαρμακεία, τα προϊόντα αυτά που επιτρέπεται να πωληθούν στο ηλεκτρονικό? Τα πουλούν με 40 έως 50% κέρδος. Υπερβολικό. Ξέρετε με τι κέρδος το πουλούν όταν πάνε στο ηλεκτρονικό? Με 1,5 έως 2% κέρδος. Δεν βγάζουν τίποτα, μπαίνουν μέσα, δεν το ξέρουν. Νομίζουν ότι είναι πρόσθετη δουλειά. Αυτό λοιπόν είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Αν θεωρήσεις ότι στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν έχεις βασικά κόστη, γιατί όλα τα σταθερά κόστη τα έχεις καλύψει από την φυσική σου δουλειά και άρα ό,τι πωλήσεις κάνεις είναι πρόσθετες, έχεις κάψει το λάκκο σου. Πάρα πολύ μεγάλη παγίδα, γιατί το ηλεκτρονικό θα μεγαλώνει σιγά σιγά και θα παίρνει όλο και μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων και θα δουλεύεις με 1,5 και 2%. Πρέπει λοιπόν να βάλεις τα νούμερα κάτω. Είναι μια χωριστή επιχείρηση που πρέπει να σταθεί μόνη της και έχει τα δικά της κόστη και πρέπει να έχει και μια συνάφεια με το ηλεκτρονικό, με το φυσικό. Ξέρετε τι κάνει τώρα ο πελάτης λοιπόν? Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει εσείς. Στέκεται με το κινητό του έξω από ένα φυσικό φαρμακείο, μπαίνει, βλέπει την τιμή, την ηλεκτρονική και μπαίνει μέσα και κάνει διαπραγμάτευση. Και λέει: δεν είναι δυνατόν, δεν θα μου το δώσεις 15 ευρώ, θα μου το δώσεις 10 και 30. Και μιλάω για πραγματική διαφορά τιμής. Και αρχίζει, δίνεις στον πελάτη την ευκαιρία να κάνει διαπραγμάτευση για οποιαδήποτε τιμή. Και αν δεν δεχθείς, το παίρνει από το ίδιο ή από άλλο φαρμακείο ηλεκτρονικά. Πολλές φορές λοιπόν μαθαίνουμε από αυτά που πρέπει να αποφύγουμε. Νομίζω ότι είναι μια καινούρια, τελείως καινούρια εμπειρία για όλους μας. Δεν υπάρχουν συνταγές, ούτε διεθνώς. Υπάρχουν πετυχημένες και αποτυχημένες πρακτικές, αλλά ο καθένας πρέπει να βρει το δρόμο του στην επιχείρησή του και στα προϊόντα του και θα κάνει λάθη και στην αρχή θα χάσει χρήματα. Είναι παράλογο να περιμένουμε όταν ξεκινάμε μια full omni-channel εμπειρία, ότι από την αρχή θα βγάλουμε χρήματα από αυτό. Όπως και ένα καινούριο κατάστημα, δύσκολο, θα βγάλει την πρώτη χρονιά λεφτά. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Πρέπει να επενδύσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο να καταλάβουμε τα λάθη μας, να τα διορθώσουμε γρήγορα και να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θα προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει νόημα να κλείσουμε τα μάτια και να πούμε ότι η δική μου δουλειά, ακόμα και αν πουλάω τυριά και κονσέρβες, ότι γίνεται χωρίς τον ψηφιακό κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντελιάδη. Βεβαίως δεν μπορούμε να είμαστε έξω από τις νέες εξελίξεις, τεχνολογίες, είτε λέγονται omni-channel, είτε οτιδήποτε. Απλά αυτό που είπε ο κύριος Παντελιάδης είναι, αρκεί βεβαίως να είναι ένα ελεγχόμενο ρίσκο, στον βαθμό που η λέξη ελεγχόμενο ευσταθεί, δηλαδή να παρακολουθούμε, να ξέρουμε τι κάνουμε και να προσαρμοζόμαστε έτσι ώστε και να έχουμε τις λιγότερες οικονομικές επιπτώσεις στα αρχικά βήματα υιοθέτησης αυτών των νέων ενιών, αλλά δεν μπορούμε να μην είμαστε εκεί, να μην είμαστε μέσα. Εγώ θα βάλω τρεις τίτλους τώρα και θα ζητήσω από τον κύριο Κορκίδη, τον κύριο Καμβίση και από τον κύριο Σαλαλμαζίδη να τοποθετηθούν στο δικό μας ελληνικό περιβάλλον, τι σημαίνει για το λιανεμπόριο, η φορολογική επιβάρυνση που έχουμε σήμερα, τα capital controls και το έλλειμμα χρηματοδότησης και ρευστότητας που όλοι μας νομίζω
στο δικό μας επιχειρηματικό χώρο το έχουμε αντιληφθεί. Κύριε Κορκίδη. Γιατί δεν με αφήνετε να χαρώ να πω και εγώ για το Omnichannel, για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για ευχάριστα πράγματα. Και... Στο τελευταίο κύκλο έχω να πει, θα μου επιτρέψετε. Όχι. Ναι. Όχι, εντάξει. Ναι. Και τελευταίο κύκλο όπου υπάρχει μια ελεύθερη τοποθέτηση από τον καθένα να τοποθετηθεί όπου θέλει για το παρόν και το μέλλον του λιανεμπορίου. Ευχαριστώ. Ναι, εντάξει. Να ξεκινήσω από το πρώτο δυσάρεστο της υπερφορολόγησης. Σαφέστατα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο αυτή τη στιγμή για την επιχειρηματικότητα. Δεν νομίζω ότι επιχειρούμε σε ένα φιλικό περιβάλλον. Και το κυριότερο είναι ότι τα βήματα τα οποία κάνουμε τα επιχειρηματικά είναι αβέβαια. Ουσιαστικά περπατάμε σε μια κινούμενη άμμο. Για δύο λόγους. Γιατί το φορολογικό μας σύστημα είναι ασταθές και το δεύτερο είναι υπερβολικό. Για αυτούς τους δύο λόγους. Δεν μπορεί να πληρώνουμε 7 φόρους και μπορώ να σας ονομάσω έναν αν θέλετε, γιατί το έκανα και στον Πρωθυπουργό εν ώψη της συνάντησης εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ. Και ψάχναν να βρουν ποιοι είναι οι 7 φόροι. Με αυτοί που τις επιβάλλουν ρωτούσαν εμάς ποιοι είναι οι 7 φόροι. Πάντως το βέβαιο είναι ότι εμείς πληρώνουμε φόρο νομικών προσώπων, δηλαδή πληρώνουμε φόρους στην πηγή από την επιχείρησή μας, το οποίο φτάνει το 29% και βεβαίως το 42% ως φυσικά πρόσωπα. Και ακολουθούν άλλοι 7 φόροι. Λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο να, αν θέλετε, να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις. Πολλοί λένε ότι η αγορά μας χρειάζεται νέα επιχειρηματικότητα σε οποιοδήποτε κλάδο αυτό. Μιλάμε για τα startup συνεχώς, αλλά σε ένα τέτοιο περιβάλλον δυσκολευόμαστε εμείς οι παραδοσιακές επιχειρήσεις να κρατηθούμε. Και βεβαίως βλέπουμε και μια φυγή πολλών επιχειρήσεων. Δεν έχουμε μόνο brain drain, έχουμε και business run σε γειτονικές χώρες και σε φορολογικούς παραδείσους της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κύπρου. Λοιπόν, εάν πραγματικά θέλουν να σταματήσουν αυτή την αιμορραγία να φεύγουν επιχειρήσεις από τη χώρα μας, εάν θέλουν να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις και αν θέλουν πραγματικά να στηρίξουν, όχι να βοηθήσουν, δεν χρειαζόμαστε βοήθεια, όσο πιο μακριά από την επιχειρηματικότητα είναι πολλές φορές, τόσο καλύτερο, θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να αναθεωρήσουν το φορολογικό περιβάλλον στο οποίο μας αναγκάζουν να επιχειρούμε. Τώρα, το δεύτερο που είπατε είναι το θέμα της ρευστότητας. Τα capital controls. Ναι, βεβαίως. Τα capital controls. Λοιπόν, το ξέρουμε ότι τα capital controls ήρθαν για να μείνουν. Δεν ήταν υπόθεση του Γιάννη Μέναν ή ενός μήνα και δύο μηνών. Είναι ετών υπόθεση. Σαφέστατα περιορίζουν την οικονομία και πολλές φορές μιλάμε για απελευθέρωση της αγοράς. Όταν μια οικονομία είναι δέσμια, αν θέλετε, και κρατούμενη των capital controls. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή κατά πόσο πραγματικά είναι εφικτό να αρθούν τα capital controls και δεν νομίζω ότι και πριν τη λήξη του τρίτου μνημονίου του 2018 και δεν ξέρω και κάποια περίοδο της τριετούς εποπτείας που θα ακολουθήσει θα υπάρξουν capital controls, αλλά αν μη τι άλλο θα πρέπει να υπάρξει μια χαλάρωση για να μπορούμε να επιχειρούμε με μεγαλύτερη άνεση και όχι με την άνεση του Πολ που είναι στην Ολλανδία και πληρώνει τον προμηθευτή του όποτε θέλει. Εμείς εδώ πρέπει να περάσουν εγκρίσεις, πρέπει να περάσουν κάποιες μέρες. Φτάσαμε σε σημείο όταν πρώτα εφαρμοστήκανε τα capital controls να πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδας με μια λίστα με τα είδη πρώτης ανάγκης και σας πληροφορώ ότι η λίστα αυτή ήταν η πρώτη σελίδα, γιατί δεν υπήρχε και δεύτερη, κυρίως ήταν τρόφιμα. Τα οποία θα έπρεπε να παράξουμε στη χώρα μας και όχι να τα εισάγουμε. Έχουμε φτάσει να εισάγουμε το 55% των τροφίμων, το 80% των κρεάτων. Σε μια χώρα που πραγματικά ξεπουλάει την αγροτική της παραγωγή, γιατί δεν έχει αγροτική παραγωγή, αυτή είναι η αλήθεια, με 18.500 ευρώ το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής παραγωγής, όταν το Βέλγιο πουλάει το τετραγωνικό χιλιόμετρο 550.000 και η Ολλανδία είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη με 800.000 ευρώ. Λοιπόν, εάν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και τον πλούτο τον οποίο έχουμε. Δεύτερον, πάνω στα capital controls και γενικότερα πάνω στην αγορά. Ναυπηγοεπισκευή. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εμένα με πονάει πάρα πολύ. Η ναυπηγοεπισκευή, η ναυτιλία έφερε στη χώρα μας 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Πέρσι έφερε 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχουμε 3 ναυπηγεία τα οποία είναι κλειστά. Έχουμε ένα ναυπηγείο που δεν ξέρουμε ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και έχουμε τις υποδομές και κάθονται και σαπίζουν. Και χάνουμε ετησίως 18 δισεκατομμύρια δολάρια από την ναυπηγοεπισκευή. Αυτά για μένα θα πρέπει να ήταν προτεραιότητες, αν θέλετε, της ελληνικής οικονομίας, για να μπορέσει μετά από 7 χρόνια που δυστυχώς πάθαμε, αλλά δεν φαίνεται να μάθαμε. Κύριε Καμβίση, μπορώ να έχω και το σχόλιο σας. Ευχαριστώ.
Αναφορικά με, με την υπερφορολόγηση και τους φορολογικούς συντελεστές όλων αυτών των 7 φορών που ανέφερε ο κ. Κορκίδης, θα χώριζα λίγο το κομμάτι του ποιο είναι το έμπρακτο αποτέλεσμα που έχουν σε μεγέθη επιχειρήσεων. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα λέγαμε ότι ζούμε σχεδόν τη μέρα της μαρμότας. Επί της ουσίας οδηγούμαστε σε ένα φαύλο κύκλο που αυτή η υπερφορολόγηση οδηγεί είτε αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε στη φοροδιαφυγή, είτε ενίοτε και στην αδυναμία πληρωμών. Αυτή η αδυναμία πληρωμών συνεπάγεται και έχει ως συνεπακόλουθο την υστέρηση εσόδων του κράτους. Αυτή η υστέρηση οδηγεί σε νέα φοροεπιδρομή. Με συνέπεια κάπου εκεί, στο τέλος του δρόμου, να έρχονται στην πορεία και αρκετά λουκέτα. Στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ουσιαστικά τις καθιστά μη ανταγωνιστικές. Απομακρύνει πάρα πολλές παραγωγικές δομές αυτών των επιχειρήσεων εκτός ελλαδικού χώρου, με άμεσο αντίκτυπο στην απώλεια αρκετών θέσεων εργασίας, αλλά και ουσιαστικά ένα κλίμα από επενδύσεων και μη εισρωών νέων επενδύσεων στην αγορά. Και αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούν επί της ουσίας να προσαρμοστούν οι τιμές λιανικής διάθεσης των προϊόντων και στο κατακεφαλήν εισόδημα. Το κατακεφαλήν εισόδημα, είτε οικογενειακό είτε κατακεφαλήν που αναφέραμε, νομίζω ότι είναι και ο βασικός λόγος στον οποίο έχουμε οδηγηθεί σε αυτή την κατάρρευση του λιανεμπορίου την τελευταία οχταετία. Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους. Και μάλλον είναι πολύ ευδιάκριτο αν αντιληφθούμε το εξής. Αν μπορούσαμε να δούμε την πορεία ανά μήνα των τελευταίων 2,5 ετών των capital controls του λιανεμπορίου, θα βλέπαμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημειακές αυξήσεις στις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα, όπου συμπίπτουν χρονικά με τις περιόδους στις οποίες ένας πολύ μεγάλος όγκος καταναλωτών, που είναι οι μισθωτοί υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα, οδηγούν σε αύξηση έστω σημειακή το λιανεμπόριο. Αυτό νομίζω κάνει αντιληπτό το πόσο άρρηκτα συνδεδεμένο είναι με το κεφαλαιακό εισόδημα, πόσο άρρηκτα συνδεδεμένη είναι η πορεία του λιανεμπορίου με το κατακεφαλήν εισόδημα. Ένα δεύτερο κομμάτι πολύ σημαντικό για να αντιληφθούμε πόσο πραγματικά η αγορά έχει στεγνώσει είναι αν δούμε, άκουσα στην αρχή στην πρώτη ερώτηση τον κύριο Κορκίδη να λέει ότι ο κλάδος των τροφίμων και των ποτών ίσως στην χώρα μας να είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αν βλέπαμε όμως συγκριτικά με το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα αντιλαμβανόμασταν ότι εκτός από δευτερογενείς ή τέλος πάντων δεύτερης προτεραιότητας τομείς και κλάδους, όπως είναι ο τομέας των καλλιτικών, όπως είναι ο τομέας του οικιακού εξοπλισμού που καταγράφουν σημαντική πτώση, πλέον τα τελευταία 2,5 χρόνια αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη συρρήκνωση και ειδών πρώτης και άμεσης ιδιωτικής ανάγκης, όπως είναι ο τομέας των τροφίμων, ο τομέας των φαρμάκων και δευτερευόντως ο τομέας των καυσίμων. Αναφορικά τώρα με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας σχετικά με την πορεία του λιανεμπορίου μέσα στην εποχή των capital controls, θα λέγαμε ότι είναι πολύ χρήσιμο για να μπορέσουμε να εχνηλατήσουμε τις πηγές αυτής της πορείας, να εχνηλατούσαμε πρωτίστως τους ίδιους καταναλωτές. Οι καταναλωτές σήμερα χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι καταναλωτές οι οποίοι λειτουργούν, άκουσα και στο προηγούμενο πάντελ, με το συναίσθημα του θυμού, θα πρόσθετα και αρκετά με το συναίσθημα του φόβου. Είναι αυτοί που είναι οι πιο απαισιόδοξοι, οι πιο συντηρητικοί και επηρεάζονται πάρα πολύ στις καταναλωτικές συνήθειες. Υπάρχει μια δεύτερη φάση, μια δεύτερη κατηγορία καταναλωτών, που είναι αυτοί που είναι λίγο περισσότερο αισιόδοξοι, όχι τόσο φοβισμένοι, αλλά που είναι σε μια φάση νιρβάνας, θα έλεγα μια φάση λίμπο, όπως αρέσκονται οι μαρκετίες να την ονομάζουν, στην οποία τους είναι πολύ δυσδιάκριτες οι γραμμές του τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω, λειτουργούν εκτός κανόνων. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία καταναλωτών, η οποία έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι απολύτως συνετά, νόμιμα, με νόμιμα εισοδήματα, μπορούν να καταναλώσουν και ίσως και να υπερκαταναλώσουν έτσι όπως έχει τεθεί ο πύχης του υπερκαταναλωτισμού την τρέχουσα χρονική περίοδο, αλλά που υπό το φόβο μιας πιθανής κατακραυγής ή υπό τον επηρεασμό τον ψυχολογικό από την περιραίουσα ατμόσφαιρα που βλέπουν ότι τους περιβάλλει, αδυνατούν να καταναλώσουν. Η αγορά έχει προχωρήσει σε αρκετά σημαντικές διορθώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο αμήλικτος και αδυσόπιτος νόμος της προσφοράς και της ζήτησης έχει βρει εφαρμογή και στη χώρα μας, με αρκετές εξαγορές, με αρκετές συγχωνεύσεις, με αρκετά δυστυχώς λουκέτα. Δυστυχώς αυτό δεν έχει καταστεί αρκετό για να σταθεροποιήσει την αγορά.
Και ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πλέον και πάλι δυστυχώς για τα δικά μου κριτήρια έχει αποτελέσει ένα ύψιστο κριτήριο επιλογής για τους καταναλωτές έχει να κάνει το price sensitivity, δηλαδή την ιεράρχηση της τιμής, ούτε καν τη συσχέτισή της με την ποιότητα, γιατί ο μέσος καταναλωτής έχει αναγκαστεί ουσιαστικά να κάνει εκπτώσεις στην κάλυψη των ποιοτικών του κριτηρίων. Και αυτό το βλέπουμε είτε με την ακόμα και κρατές δυνάμεις που μέχρι πρότινος ουσιαστικά μιλούσαν κυρίως για τα πλεονεκτήματά τους, αναφέροντας την καταγωγή τους, την ελληνικότητά τους, την ποιότητα των προϊόντων τους, ίσως και τη δικαιοσύνη στις συναλλαγές τους με τους εργαζόμενους. Πλέον έχουν μπει σε αυτό το τρυπάκι και ουσιαστικά μιλούν για κομμάτι λιανικών τιμών πώλησης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω καταδεικνύει περίτρανα την πορεία του λιανοπωλείου τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Και κύριε Σελαλμαζίδη, μπορώ να έχω και ένα μικρό... Ναι, όσον αφορά το οικονομικό κλίμα, μπορούμε να πούμε και το γνωρίζουμε όλοι ότι η καταναλωτική δαπάνη έχει πέσει, μπορούμε να πούμε, και 50% την τελευταία πενταετία. Όσον αφορά τη φορολογία... θα ήθελα να πω ότι έχω λίγο διαφορετική άποψη. Πιστεύω ότι το 29% ίσως δεν είναι ο καλύτερος συντελεστής φόρου και ότι ένα 20% θα ήταν αρκετά καλύτερο, αλλά θεωρώ ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία ένα συγκεκριμένο ποσοστό 20 με 29% είναι απαραίτητο για να μπορέσει να λειτουργήσει και το κράτος. Όσον αφορά τώρα τη δομή της αγοράς, εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι δεν παραβλέπουμε ορισμένες φορές και το θέμα της φοροδιαφυγής. Θεωρώ ότι και το θέμα της φοροδιαφυγής είναι ένα σημαντικό θέμα στην αγορά και με αυτό το παραποιείται ο υγιής ανταγωνισμός όταν έχουμε αρκετά υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής. Σίγουρα θα πούμε ότι υπάρχει κρίση και ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η φορολογία, αλλά το θέμα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα είναι ένα θέμα στο διενεκές. Είναι ένα μακροχρόνιο θέμα, το οποίο για μένα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί. Ένα άλλο κομμάτι όσον αφορά την αγορά και γενικά την οικονομία, το οποίο δεν αναφέρθηκε ούτε από τους πολιτικούς, είναι ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης. Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης είναι πραγματικά ένας τομέας ο οποίος είναι αντιεπενδυτικός και γνωρίζουμε στην Ελλάδα, πέραν όλων των άλλων προβλημάτων τα οποία έχουμε, σχετικά με το πόσο εύκολα μπορεί κανείς να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, με τη γραφειοκρατία, με όλα αυτά τα εμπόδια, θεωρώ ότι θα πρέπει να η αύξηση ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης θα δώσει ένα αρκετά μεγάλο boost στην βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Όσον αφορά τώρα τη ρευστότητα, μπορώ να πω και το είπα και προηγουμένως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εταιρείες να έχουν οικονομική ευρωστία. Εμείς δεν, πριν έρθουν τα capital controls, είχαμε περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Η μητρική μας είχε πτωχεύσει στη Γερμανία και ξαφνικά από τη μία στιγμή στην άλλη όλες οι τράπεζες αποσύρανε τα δάνεια τα οποία είχαμε σε αυτές και αν δεν είχαμε μία οικονομική ευρωστία θα μπορώ να πω ότι η εταιρεία μας θα έκλεινε σε κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν όμως έχεις μία οικονομική ευρωστία και εγώ είμαι υποστηρικτής του ότι θα πρέπει πάντα οι εταιρείες να φροντίζουν να έχουν μία πολύ υγιή οικονομική βάση όσον αφορά τα οικονομικά τους, και πάλι θα αναφερθώ στα ίδια κεφάλαια, μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες με πολύ μεγαλύτερη ευκολία το θέμα της χρηματοδότησης. Γνωρίζουμε όλοι ότι πριν από τα capital controls η χρηματοδότηση ήταν πολύ καλύτερη. Κατά τη διάρκεια των capital controls διαπιστώναμε ότι μικρές εταιρείες ειδικά είχαν ελλείψεις εμπορευμάτων διότι δεν παίρνανε δάνεια. Σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Βέβαια, είμαστε εταιρείες οι οποίες είμαστε εταιρείες retail. Έχουμε το προνόμιο να έχουμε μετρητά, τα οποία πιστεύω ότι με τη σωστή διαχείριση μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να τροφοδοτούμε τις εταιρείες μας. Έχουμε ένα καινούριο φαινόμενο ότι από 20% πιστωτικές κάρτες ξαφνικά πήγαμε στο 50% έως 60%.
πράγμα το οποίο διαφοροποιεί την κατάσταση, αλλά νομίζω ότι και αυτό μπορεί να το λύσει κανείς με την έννοια ότι μπορεί να προεξοφλήσει τις πιστωτικές κάρτες και να έχει μια σχετική ρευστότητα. Μέσα σε αυτό το λογικό πλαίσιο, βέβαια, θα πρέπει εμείς οι ανεμπορικές εταιρείες να κοιτάξουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ό,τι είναι απαραίτητο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο κ. Παντελιάδης, η χαρά που μπορείς να προσφέρεις στον πελάτη, να προσφέρεις λύσεις, να σκέφτεσαι για αυτόν πριν από αυτόν. Για μένα η μαγική λέξη είναι ενσυναίσθηση, αλλά οι πολίτες μας και γενικά εμείς όλοι θα πρέπει να σκεφτόμαστε με το πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του πελάτη, να το έχουμε στο επίκεντρο για να μπορέσουμε να είμαστε, όσον αφορά το μέλλον, να έχουμε μια πολύ θετική προοπτική. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σελαλμαζίδη. Όντως έτσι είναι. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Παντελιάδης πριν, ότι ένα καλό από την κρίση, ένα τα άλλα υπάρχουν, είναι ότι αναγκάσανε τις εταιρείες να ξαναδούν πάλι τα θέματά τους στο εσωτερικό περιβάλλον και όχι μόνο. Έχουμε μια τελευταία ερώτηση που είναι γενική για όλους. Θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο καθένας από την πλευρά του, και θα ακολουθήσω την σειρά που είναι στο πάνελ, για να τελειώσουμε τον κύριο Βομορφίδη για τους ευνόητους λόγους. Είναι πώς βλέπετε το μέλλον του λιανεμπορίου στην Ελλάδα και να αφαιρέσουμε την κρίση. Ας πούμε ότι δεν έχουμε κρίση στα επόμενα 10 χρόνια ή 15. Και τι πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις στο λιανεμπόριο πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να είναι εδώ, να είναι κερδοφόρες, να προσφέρουν στην κοινωνία και όλα αυτά. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσικνάκη. Ναι. Νομίζω ότι οι εταιρείες του λιανικού εμπορίου από ένα σημείο και πέρα, όπως είπε ο κύριος Σελαλμαζίδης, μετατρέπονται σε εταιρείες real estate. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει μια δομή και μια συγκεκριμένη διαδικασία επέκτασης, από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό είναι να βρει το κατάλληλο σημείο για να επεκταθούν. Οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά κινήτων έχουν ευνοήσει πάρα πολύ τις μεγάλες εταιρείες να μπορέσουν να επεκταθούν, γιατί μειώθηκαν πάρα πολύ τα κόστη. Αυτό που παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι είναι για ένα περίεργο λόγο, έχουν προεξοφλήσει όλοι πολύ καλές και θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι ζούμε ένα αυτόματο rebound που δεν οφείλεται σε κάποια συνταγμένη πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης ή από άλλους φορείς. Νομίζω ότι είναι ένα φυσικό rebound που έχει προέλθει μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι σιγά σιγά η Ελλάδα, μάλλον όχι σιγά σιγά, πολύ γρήγορα η Ελλάδα μπήκε στο ραντάρ των ξένων επενδυτών. Πάρα πολλές εταιρείες στο εξωτερικό σκέφτονται πλέον να επενδύσουν στην Ελλάδα, εκεί που δεν την είχαν στο μυαλό τους τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δημιουργεί έξτρα πίεση για μας, ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και είμαστε σε ένα κρίσιμο μέγεθος αυτή τη στιγμή για να δούμε αν είμαστε αρκετά μεγάλοι για να προχωρήσουμε, είμαστε αρκετά ελκυστικοί για να μπορέσουμε να αποτελέσουμε αντικείμενο ίσως εξαγοράς από μια μεγαλύτερη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το πλέον ο ανταγωνισμός θα είναι ακόμα πιο αδυσόπιτος, ακόμα πιο δύσκολος, γιατί πλέον όλο και περισσότεροι παίκτες θα μπαίνουν στην αγορά. Είμαι αισιόδοξος, γιατί θεωρώ ότι έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα, έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε αποκτήσει μια ισχυρή πανοπλία απέναντι σε πολλά πράγματα. Πλέον δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε συνηθίσει τους κακούς φορολογικούς συντελεστές, έχουμε συνηθίσει την αργή απονομή της δικαιοσύνης. Είμαστε πολύ εκπαιδευμένοι και αυτό φαίνεται από εταιρείες όπως η εταιρεία του κ. Καμβίση, που μόλις πάνε στο εξωτερικό πολύ γρήγορα και σε πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχοντας λύσει πολύ απλά πράγματα, προχωρούν γρήγορα και κάνουν επενδύσεις. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε με μια αισιοδοξία, τέλος πάντων. Okay, ευχαριστώ. Και εγώ μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος για το μέλλον. Σίγουρα έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές στο λιανεμπόριο. Το e-shop, το omni-channel είναι τα θέματα τα οποία μας απασχολούν τον τελευταίο καιρό. Η άποψή μου είναι ότι σίγουρα το e-shop είναι το ψηφιακό κατάστημα είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα για μας τις λιανεμπορικές αλυσίδες, αλλά και συγκεκριμένα για τη δική μας εταιρεία του Practiker, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να παίζει συμπληρωματικό ρόλο. Το touch and feel των πελατών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι είναι συναισθηματικά όντα και χρειάζονται την επαφή με τον άνθρωπο, χρειάζονται την επαφή με τους πολιτές, άρα είναι κάτι συμπληρωματικό, αλλά δεν θα σταματήσει ποτέ το φυσικό κατάστημα να παίζει τον καθοριστικό ρόλο στις λιανεμπορικές αλυσίδες. Τώρα, αυτό που ελέγχθη προηγουμένως ότι έχουμε μάθει
να πορευόμαστε στις δυσκολίες είναι καλό και σίγουρα μας δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε στο μέλλον με αισιοδοξία. Αλλά θεωρώ ότι αν αυτές οι δυσκολίες εκλείψουν, υπάρχει περίπτωση η χώρα να απογειωθεί. Ευχαριστώ. Βλέπω το μέλλον του λιανεμπορίου στη χώρα μας, καταρχήν, με λιγότερα καταστήματα. Ακούω πολύ αισιοδοξία, θα σας χαλάσω λίγο τη σούπα εγώ. Βλέπω λιγότερα καταστήματα, γιατί η αγορά γενικά έχει μικρύνει, ποτέ δεν θα ξαναφτάσει στα επίπεδα που ήταν προ-κρίσης, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων δεν έχει μειωθεί. Επίσης, βλέπω όλο και πιο εξειδικευμένα καταστήματα, τα πάντα κάτω από μία στέγη, το υπερ μάρκετ που έπαιρνε τηλεόραση και φέτα και ρούχα και τα πάντα, έχει πεθάνει για πάντα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα υπάρχουν καταστήματα για να πάρεις τα ηλεκτρικά, τα ηλεκτρονικά, τα τρόφιμα, τα ρούχα και ούτω καθεξής. Και αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Σκεφτείτε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτονόητο ότι υπάρχει εξειδικευμένο σούπερ μάρκετ για τους Ισπανόφωνους. Στην Ελλάδα κάποια στιγμή είχαμε φτάσει να έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο μετανάστες, αλλά δεν φτάσαμε ποτέ να έχουμε σούπερ μάρκετ. Είχαμε μόνο μικρά μπακαλικάκια, αλλά δεν φτάσαμε να έχουμε σούπερ μάρκετ, το οποίο απευθυνόταν ειδικά σε αυτούς. Θα δούμε λοιπόν μεγαλύτερη εξειδίκευση γενικά σε όλους τους κλάδους, πιστεύω, στα καταστήματα στο μέλλον. Τα καταστήματα θα είναι πιο έξυπνα, αυτή η χρήση της τεχνολογίας που ανέφερα. Αυτό ακούγεται ωραία. Έχει όμως και μια αρνητική χρειά, ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα καταστήματα θα χρειάζονται λιγότερους εργαζόμενους στο μέλλον. Αυτά. Σας χάλασα λίγο το κέφι. Εμένα όχι, γιατί συμφωνώ σε σημαντικό βαθμό. Αισιόδοξοι πρέπει να είμαστε επειδή το παλεύουμε, όχι επειδή τα πράγματα θα κινηθούν προς τις παλιές εποχές. Νομίζω όλοι προσπαθούμε να στηριχτούμε γυρνώντας πίσω. Δηλαδή, να πούμε μέσα μας, θα ξανάρθει, ρε παιδί μου, το 5, θα ξανάρθει το 4, θα ξανάρθει, δεν ξέρω. Δεν θα ξανάρθουν αυτά. Και δεν θα ξανάρθουν όχι επειδή δεν θα ξανάρθουν τα επίπεδα ανάπτυξης. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος και η Ελλάδα και το λιανεμπόριο θα πάνε σε πολύ ψηλά επίπεδα, σε ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά μόνο που θα είναι με μία άλλη μορφή. Που οφείλω να ομολογήσω, προσπαθώντας να είμαι σεμνή, ταπεινή και να έχω μια μικρή αυτογνωσία, ότι μάλλον δεν έχουμε καταλάβει και ούτε μπορούμε να προσδιορίσουμε και να σχεδιάσουμε ακριβώς πώς θα είναι. Σκεφτείτε τι δεν μπορούσατε να φανταστείτε πριν 2 χρόνια και σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Άρα και αυτό που λέμε, δεν ξέρω αν θα υπάρχει λιανεμπόριο ακριβώς με αυτή τη μορφή, αλλά και αυτό που λέμε εξέλιξη της αγοράς και εξυπηρέτηση του πελάτη, μπορεί να γίνεται μέσα από διάφορα δίκτυα. Αυτό που δεν θα σταματήσει να υφίσταται είναι ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκες και κάπως θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι ανάγκες. Φαίνεται να υπάρχει μια τάση αυτό να γίνεται όλο και πιο προσωποποιημένο. Εξού και τα personalized marketing και τα niche supermarkets που έλεγε πριν ο κ. Παντελιάδης κτλ. Η τεχνολογία θα παίξει σίγουρα σημαντικό ρόλο. Έπαιζε πάντα. Αυτή τη στιγμή οι ρυθμοί με τους οποίους τα πράγματα αλλάζουν είναι τέτοιοι που δεν μπορούμε να τους φανταστούμε. Και νομίζω ότι το μυστικό, για να έχουμε όλοι μια θέση κάπου στο μέλλον, είναι να μπορούμε να δώσουμε μια αξία που θα είναι λίγο διαφορετική από την αξία του διπλανού και που θα συνάδει με τους καιρούς και με την πραγματικότητα. Το να προσπαθούμε να αγκιστρωθούμε στις παλιές παραδοσιακές αξίες, γιατί δεν μιλάω για αρχές, μιλάω για αξίες, έτσι, δεν μιλάω για principles, θα είναι μάλλον καταστροφικό. Αυτοί που θα μεταλλαχθούν, όπως είχε πει εδώ και πολλά χρόνια ο Δαρβίνος, είναι αυτοί που θα επιβιώσουν. Μόνο που πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς το πώς πρέπει να μεταλλαχθούμε. Άρα εγώ βλέπω αυτή τη μεταλλαγή, την αλλαγή αν θέλετε, να είναι κάτι που μια διαδικασία που έχει πάρα πολλά βηματάκια. Τα πολλά μικρά βήματα που θα οδηγήσουν κάποια στιγμή σε ένα μοντέλο που θα είναι πάρα πολύ διαφορετικό από αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν πιστεύω στα πυροτεχνήματα, δεν πιστεύω ότι αύριο το πρωί θα αλλάξει η αγορά, αλλά σιγά σιγά σταδιακά θα αλλάζει και κάποια στιγμή δεν θα το αναγνωρίζουμε. Ελπίζω να το ζήσουμε απλώς γιατί θα έχει ενδιαφέρον. Θα σας πω ότι εγώ θεωρώ φυσιολογική εξέλιξη του εμπορίου, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό είναι το επόμενο βήμα το οποίο πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι και όλοι οι στόχοι και ο σχεδιασμός για το Ευρώπη 2020 δείχνει την ψηφιοποίηση ως τον επόμενο ευρωπαϊκό στόχο. Θεωρώ λοιπόν ότι η εξέλιξή μας, η επέκτασή μας
στο εμπόριο είναι προς αυτή την κατεύθυνση, όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε ή μάλλον να διαβάσουμε, να μελετήσουμε τρία βασικά κεφάλαια. Το πρώτο είναι οι γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου και όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι, οι αμυγώς ηλεκτρονικοί έμποροι λιανικής και οι έμποροι λιανικής, οι παραδοσιακοί έμποροι λιανικής με τα φυσικά καταστήματα. Αυτά τα τρία πράγματα πρέπει να τα παντρέψουμε. Και δεν είναι εύκολο. Όμως έχουμε έναν στόχο. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να διεισδύσουμε στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία αυτή τη στιγμή μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου κάνει ένα τζίρο 450 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν έχουμε λοιπόν μια μίζερη εσωτερική κατανάλωση, πρέπει να πάμε σε διασυνοριακές πωλήσεις. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θα σας πω ότι η Amazon ξεκίνησε το 1990 με πολύ μικρό ποσοστό διασυνοριακών πωλήσεων και μετά από όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται στο 40% των πωλήσεων της να κάνει διασυνοριακές πωλήσεις. Η Alibaba βρίσκεται στο 13% με 15% των πωλήσεων της. Δεν είναι λοιπόν εύκολη υπόθεση. Θα μπορέσουμε όμως να αξιοποιήσουμε αυτό το οποίο είπατε πριν και ήθελα έτσι να αναφερθώ και εγώ πάρα πολύ, γιατί το διάβασα για πρώτη φορά σε ένα άρθρο της Ναυτεμπορικής για το Omnichannel και για τα Multichannel, σε πάση περιπτώσει, του καθηγητή του κ. Δημητριάδη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και είναι ένα χταπόδι. Το οποίο τι κάνει όμως, συνδέει αυτούς τους μεγάλους παίχτες του ηλεκτρονικού εμπορίου με τις μικρότερες επιχειρήσεις. Γιατί η Amazon, παραδείγματος χάρη, συνεργάζεται με την 7-Eleven, την εταιρεία, για να έχει σημεία φυσικής παράδοσης, παραλαβής ή αλλαγής ενός προϊόντος. Άρα πάρα πολλοί από εμάς τους μικρότερους θα μπορέσουμε να παίξουμε αυτόν τον ρόλο της διαμεσολάβησης μέσα σε αυτό το δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι εξαπλώνεται. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Παντελιάδη που είπε ότι ξέρετε κάτι, εξειδικεύεται το πράγμα. Αυτή τη στιγμή θα σας πω ότι στο θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου, γι' αυτό και πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε, εμείς που δεν είμαστε γέννημα θρέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά του παραδοσιακού, πρέπει να προσαρμόσουμε πάρα πολλές από τις διαδικασίες μας. Τι κάνουν, προτιμούν, το 80% προτιμά ένα multi-store ηλεκτρονικό και το 20% είναι εξειδικευμένο. Αργότερα αυτό το ποσοστό θα αλλάξει. Λοιπόν, εκεί πρέπει να στοχεύσουμε κι εμείς, να φτάσουμε έγκαιρα και να μην τρέχουμε για άλλη μια φορά έτσι λαχανιασμένοι, να προλάβουμε τις εξελίξεις. Και τελειώνω με το εξής, ότι η προσαρμογή έτσι, του φυσικού εμπορίου με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε και που πρέπει να φτάσουμε. Σήμερα, οι παραδοσιακές εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν φυσική έδρα και ταυτόχρονα έχουν και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μόνο το 11% των πωλήσεών τους αναλογεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Διάβασα πρόσφατα και δεν ξέρω και μάλιστα εντελώς συμπτωματικά, και ευτυχώς είναι ο κ. Παντελιάδης εδώ, οι οποίοι ξέρετε ότι έχουν το We Love Supermarket, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, και βεβαίως και κάποιες άλλες επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπό προσαρμογή αυτή τη στιγμή λόγω αλλαγών και συγχωνεύσεων, ότι ξαφνικά στα σούπερ μάρκετ οι ηλεκτρονικές πωλήσεις από τα 25 εκατομμύρια του 2016 πήγαν στα 50 εκατομμύρια το 2017. Και ότι το 20% των πελατών, αυτό που και εγώ λέω ότι χάνεται το αυθόρμητο, ψωνίζει πλέον τα είδη σούπερ μάρκετ ηλεκτρονικά. Και υπάρχει και μία τάση περίπου 25% να προτιμάει τις ηλεκτρονικές αγορές για τα είδη σούπερ μάρκετ. Αυτά όλα πρέπει πραγματικά να τα βάλουμε σε μία σειρά, να τα ιεραρχήσουμε και να αρχίσουμε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Δεν φτάνουν τα λόγια. Πρέπει να πάμε στα έργα, να πάμε στις δράσεις. Και θεωρώ ότι ο ρόλος αυτών των φορέων που εγώ εκπροσωπώ, και δεν θα το κάνω για πολύ καιρό, γιατί ίσως είναι και από τις τελευταίες φορές που βρίσκομαι εδώ, στο τέλος του χρόνου αποχωρώ από το τιμόνι του εμπορίου και της ΕΣΕΕ, θεωρώντας ότι δύο θητείες είναι πολλές, έχω προσφέρει αυτά που έχω προσφέρει και πρέπει να υπάρχουν πάντα εναλλαγές. Αυτά πρέπει να είναι οι στόχοι και εμείς οφείλουμε να δημιουργήσουμε αυτή την οικονομική γεωγραφία, την επιχειρηματική γεωγραφία, για να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε και τα νέα παιδιά. Αν και μοιάζει αρκετά επισφαλές σε τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε να μπορέσουμε να κάνουμε προβλέψεις, θα έλεγα τουλάχιστον για το άμεσα βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα
Παρόλο που ακούμε ότι έχουμε βγει στην. Καταφέρουμε και δανειζόμαστε από τις αγορές, θα κάνουμε μια δεύτερη προσπάθεια σε κάποιους μήνες, μιλάμε για πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι πολύ σημαντικοί συντελεστές, αλλά από μόνους τους δεν μπορούν να κάνουν το εμπόριο να έχει την πορεία που θέλουν. Νομίζω ότι η πιο σημαντική λέξη είναι η επανάκτηση της εμπιστοσύνης. Σε αυτό θα πρέπει όλοι να στοχεύσουμε. Θα πρέπει το περιβάλλον να είναι αρκετά πιο φιλικό για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αναφορικά τώρα με τους κλάδους, στους οποίους θεωρώ ότι τουλάχιστον προσωπικά είμαι λίγο πιο αισιόδοξος, σίγουρα το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα από αυτό, παρότι γενικά δεν συμπεριλαμβανόμαστε στις αγορές, στις χώρες στις οποίες είμαστε σούπερ εξοικειωμένοι με το δίκτυο. Παρ' όλα αυτά, το ηλεκτρονικό εμπόριο σταδιακά θα παίρνει μερίδια από το φυσικό εμπόριο, όχι πάντα όμως λειτουργώντας και σαν συγκοινωνική δοχή, αλλά δημιουργώντας και νέους χρήστες και νέους καταναλωτές. Σίγουρα τα hyper, τα πάρα πολύ μεγάλα υποκαταστήματα, και αυτά θα αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους, γιατί και οι δύο αυτοί κλάδοι καταφέρνουν και συναντούν κάποια πολύ σημαντικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με το convenience, με την ευκολία στην προσβασιμότητα και στις συνδυαστικές αγορές, αλλά και στο κομμάτι του καλύπτουν και κριτήρια price sensitivity. Αναφορικά με τον κλάδο της εταιρείας που πρεσβεύω στον τομέα της εστίας, θεωρώ ότι η περιπροσφορά των σημείων πώλησης, διάθεση λιανικών προϊόντων που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας, σίγουρα θα οδηγήσει σε διορθώσεις, είτε αυτό ονομάζεται εξαγορές, είτε αυτό ονομάζεται συγχωνεύσεις, είτε ακόμα δυστυχώς ονομάζεται και λουκέτα. Αλλά θεωρώ ότι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με σωστές πρακτικές σε γερές βάσεις και πρεσβεύουν το δίκαιο επιχειρήν, θα καταφέρουν όχι μόνο να επιβιώσουν και να βγουν αλόβητες από το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και ακόμα πιο δυνατές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βουμορφίδη. Εδώ μέσα πρώτα απ' όλα δεν έχει οξυγόνο, άρα δεν μπορούμε να έχουμε ιδέες. Κατεβήκαμε εδώ, ενώ έχει ήλιο έξω. Το επόμενο ελπίζω να το κάνεις κάπου έξω για να έχουμε λίγο δράση. Και αυτοί οι παλιοί περιπατητικοί φιλόσοφοι το πήραν οι Αμερικάνοι, μας το λένε walking meetings, τους το πληρώνουμε και κουβεντιάζουμε. Κάθονται οι άνθρωποι, πώς δεν έχει κανένας δύναμη να κάνει κάτι με το μυαλό του. Είμαστε κάτω όλοι, χαμηλά. Τέλος πάντων, αν υπάρχει, κατά τη δικιά μου την άποψη, μια υποχρέωση στη ζωή μας, είναι να υδρώνουμε. Εάν δεν υδρώνουμε, είμαστε πολύ ευάλωτοι στην αιχμαλωσία και πληρώνουμε φόρους. Όλοι μιλάνε για φόρους που μας βάζει ο Τσίπρας ή ο Σαμαράς ή ο προηγούμενος ή ο επόμενος. Αυτοί που μας βάζει ο Shell, τους φόρους, τους έχει σκεφτεί κανείς, ή ο BP, που μας μετακινούν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από μόνοι μας, γιατί μας έχουν υποδηλώσει στο να είμαστε ακούνητοι, στο μέρος που μας βάζουν να κάτσουμε. Έρχεται ο κύριος Μάλμπορο, κάνει ακριβώς τα ίδια, γιατί κι αυτός μας λέει: καπνίστε και θα σου δώσω εγώ ευτυχία, φίλε. Μην κουνιέσαι, μην υδρώνεις. Θα σε φτιάξω εγώ, θα σου δώσω την ευτυχία σου αυτή που ψάχνεις από ένα προϊόν. Ο κινητός, το ίδιο. Έχουμε όλοι κινητό, δεν μετακινείται κανείς. Παίρνει ο ένας τον άλλον από 10 μέτρα. Πρέπει να ξανασκεφτούμε πώς ήταν οι παππούδες μας και πώς ζούσαμε ευτυχισμένοι στα χωριά και να αρχίσουμε να παράγουμε. Όταν κάνεις ένα παιδί, πόσο ειδονίζεσαι. Λες, είναι ο γιος μου, ρε φίλε, η κόρη μου. Το φτιάξα. Τώρα στην Ελλάδα μιλάμε μόνο για εμπόριο. Δηλαδή, πώς να πάρουμε κάτι, να πουλήσουμε κάτι και να οικονομήσουμε. Ερχόμουν από το Άμστερνταμ και ήταν ένας οδηγός νταλίκας δίπλα στο αεροπλάνο και του λέω. Ρε φιλάρα, τι κάνεις εδώ και τα λοιπά. Μου λέει, μια νταλίκα έχω. Και του λέω, γιατί πας κάτω, πού είναι η νταλίκα. Μου λέει, τη γεμίζουν τώρα, μου λέει, με πάπρικες, ντομάτες και τέτοια και θα τη φέρω, μου λέει, σε 2-3 μέρες. Και τρελάθηκα. Έχουμε 300 ώρες ήλιο, έρχονται όλοι αυτοί οι τουρίστες και λέμε, έρχονται μια χαρά, αλλά τρώνε ντομάτες Ολλανδών οι τουρίστες που έρχονται. Και παίρνουν διακοσμητικά κινέζικα. Άντε στην καλύτερη, κανένα γερμανικό. Λες και εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι μόνοι μας. Άμα λοιπόν είναι να διδάξουμε κάτι τη νέα γενιά, είναι να υδρώνουνε, να υδρώνουμε. Και έχω μια πολύ ωραία ιδέα. Πέρσι ο αδερφός μου τα Χριστούγεννα μου λέει, ρε θα πάω στο Κιλιμάντζαρο, δεν ήξερα και πού ήτανε. Πήρε το μικρό το γιο και ανεβήκαν ένα βουνό, το πιο ψηλό βουνό στην Αφρική. Και μου λέει, έτσι ρε, να του δείξω πώς είναι να αγωνιάς, να φτάσεις εκεί πάνω στην κορυφή. Αυτός κόντεψε να του μείνει, γιατί αντί για 5 μέρες, το κάνανε 4. Και πήγε 160 ο σφιγμός και κόντεψε να του μείνει. Γυρίζουν πίσω και είχε μάθει ο πιτσιρικά στην κορυφή και τον υδρότα. Και λέει ο αδερφός μου, βρίσκει έναν πολύ παλιό ορειβάτη, το Σικάρι τον Αντώνη, και του λέει: θέλω να πάω στο Everest. Και του λέει ο Σικάρης: ναι, ρε, θα σε πάω εγώ, του λέει, σε 3 χρόνια. Δεν κατάλαβες καλά, του λέει, σε 3 μήνες. Και αυτό τον Απρίλιο που μας πέρασε, ανέβηκαν 2 Έλληνες ορειβάτες στο Everest. Ο ένας ήταν ο αδερφός μου και ο άλλος ήταν ο Σικάρης. Δεν είχε καμία ιδέα από βουνό.
Ήθελε να δείξει στα παιδιά του και σε εμάς τους υπόλοιπους ότι ό,τι βάλεις στο μυαλό σου γίνεται, φίλε, αρκεί να υδρώσεις. Και μέσα σε 11 μέρες προπόνηση, 11 μέρες, 11, στο βουνό. Δεν ήξερε τι είναι βουνό. Ανέβηκε στο Everest. Δεν είναι τρελό. Άρα κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει, κανείς δεν μπορεί να μας βάλει κάτω, αν υδρώνουμε. Και αν μας βάλει κανένας κάτω, κάμψεις θα κάνουμε και θα ξανασηκωθούμε. Και έχω μια καλή ιδέα για όσους έχετε επιχειρήσει, μικρές, μεγάλες κτλ. Επειδή οργανώνουμε πάλι τις κορυφές, δηλαδή να πούμε στον άνθρωπο που δουλεύει μαζί μας ότι όλα γίνονται, ρε, μη μου λες δεν γίνεται, τα πάντα γίνονται. Και με ρώτησε προηγουμένως τι κάνουμε εμείς στο εξωτερικό που έχουμε 106 μαγαζιά, σημεία πώλησης, από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Σεούλ, Κίνα κτλ. Κτλ. Τους λέμε αυτοί που είμαστε. Και τι είναι ο Έλληνας, ένας φιλόξενος άνθρωπος. Του ανοίγει το σπίτι του. Και έχουμε κάνει λοιπόν τρία σημεία που του λέμε: δεν πληρώνεις 50 ράκι, έλα εδώ να γελάσεις, να φας, να πιεις. Το ένα είναι στην Ξάνθη, το άλλο είναι στη Μονεβάσια και το άλλο είναι στην Κρήτη. Τους φιλοξενούμε δωρεάν και τους δείχνουμε τι κάνουμε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που δεν πρόκειται να σου το πει ούτε η τηλεόραση, ούτε το ράδιο, ούτε κανείς. Θα σου το πει η ψυχή σου, η καρδιά σου. Θα σου πει: μεγάλε, είσαι φιλόξενος άνθρωπος. Δείξε σε αυτόν που έρχεται στο Άμστερνταμ, σε αυτόν που έρχεται στο Βερολίνο, στο Μιλάνο, ποιος είσαι. Δείξε του την εταιρεία σου. Τους καλούμε λοιπόν και έρχονται και κάνουν διακοπές και όπως είπε κάποιος από τους φίλους, βγάζουν χιλιάδες φωτογραφίες εκεί που μένουν και το στέλνουν σε χιλιάδες ανθρώπους και μόνοι τους μας κάνουν διαφήμιση. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς έχει την περηφάνεια και πει ότι η δικιά μου σημαία, η δικιά μου εταιρεία είναι υψηλότερη του κόσμου, εγώ αναλαμβάνω να την πάρω φέτος, τον Απρίλιο που μας έρχεται, δηλαδή του χρόνου, το 18. Και να την πάω στην κορυφή και να δείξουμε συμβολικά στους ξένους, στους πρώτα απ' όλα στους εργαζόμενους, σε αυτούς που δουλεύουν σε αυτή την εταιρεία που ανήκετε, και να τους πείτε: ρε, είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο, ρε. Γιατί η Ελλάδα τι είναι, η μισή Σαγκάη είναι, ρε, το μισό Λονδίνο είναι, και μιλάμε, μιλάνε δίκτυο στην Ελλάδα κτλ. Ο κόσμος μας περιμένει. Από το αρχαίο πνεύμα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, Σοκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, όλοι οι σοφοί άνθρωποι, οι παππούδες μας δηλαδή, περιμένουν από εμάς να τους τα πάμε και να τους πούμε τις ιδέες μας. Τι κάνουμε, τα προϊόντα μας. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος που θέλει να πάει τη σημαία και τις ευχές των εργαζομένων της εταιρείας του στα Ιμαλάια, με ένα τετραγωνικό μέτρο μετάξι από το σουφλί που ακόμα φτιάχνουν, θα του δώσουμε ένα τετραγωνικό μέτρο, θα μας υπογράψουν όλοι οι εργαζόμενοι τους τις ευχές τους και εγώ θα τις κουβαλήσω στο Everest. Όποιος θέλει να με βρει, να έρθει να πάρει ένα στυλό ή να έρθει στην Κόκοματ, για να κάνουμε τους Έλληνες περήφανους πάλι και να μην λέμε δεν έχουμε εκείνο. Όλα τα έχουμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε 300 μέρες το χρόνο ήλιο. Τι άλλο μας λείπει δηλαδή. Ήρθε ο Μπεμβέ και μας υποδούλωσε και δεν χαιρόμαστε τον ήλιο. Μας βάζει μέσα, δεν τον βλέπουμε. Και μας λέει φέρε, ρε, πήγαινε κάτω στην Αθήνα εκεί, θα τσακώνεσαι μέχρι να παρκάρεις, αφού μπορείς να έρθεις για πλάκα, περπατώντας ή με το ποδήλατο. Γιατί λοιπόν να υποδηλωθούμε. Φτάνει. Φτάνει. Λοιπόν. Κάτσε ρε, περίμενε ρε. Ο φίλος δίπλα μου λέει καμιά αύξηση ρε. Τα διπλάσια λεφτά να έχεις. Όχι, θα έχεις διπλάσια ευτυχία, μα έχεις τα διπλάσια. Ποιος, στη δικιά μας. Στη δικιά μας. Τα λεφτά να δώσω. Λοιπόν, θα τους πάρω μαζί στο Everest. Βασίλη. Λοιπόν, μια διόρθωση αυτό που είπε και ο Μορφίδης. Ανέφερε τρεις εταιρείες οι οποίες επιβάλλουν φόρους. Αυτές οι εταιρείες. Συγγνώμη για αυτές. Αυτές οι εταιρείες δεν. Αυτές οι εταιρείες δεν επιβάλλουν φόρους, εισπράττουν φόρους για το κράτος. Και πιστέψτε με, δεν επιθυμούν πάνω στην τιμή τη δικιά τους να βάζουν όλους αυτούς τους φόρους που είναι. Συμβολικά το είπα, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, σου βάζω το κεφάλι κάτω και μελαγχολείς. Για τη μελαγχολία μίλησα, όχι για τα λεφτά. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, νομίζω έχουμε κλείσει εδώ σε αυτό το πάνελ. Αν έχει κάποια κυρία ή κάποιος κύριος μια ερώτηση. Όχι, δεν βλέπω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα θερμό χειροκρότημα για τους ομιλητές. Έτσι είναι.